Φωτισμό λίγο ρίχτε, καλημέρα. Λίγο φώτα παραπάνω. Hey. Hey. Φωτισμό λίγο παραπάνω. Σκοτάδια, θα ρίξει και είμαστε σε κάνα κολόμπαρο κρυμμένοι από κάνα, καμιά κουρτίνα να πούμε. Άντε, ρίξε λίγο φως. Μπράβο. Λοιπόν, καλή σας μέρα, 18, ξημέρωμα 19 Μαΐου. Τελείωσε το πατριδί, τελείωσε το πανηγύρι. Κυπελούχος Ελλάδος, Ολυμπιακός. Τι έλα. Κάτι μη μακούλα. Δώσε, θέλω να σε ακούω εσένα από μέσα. Τα τηλέφωνα που θα πάρουμε θέλω να είναι δυνατά, να ακούγονται, να είναι καθαρά. Θα πούμε τις απόψεις μας και τα λοιπά. Θα μιλήσω πρώτος εγώ και μετά τα παιδιά. Σε ένα τέταρτο 20 λεπτά μπορείτε να καλείτε. Μην παίρνετε από τώρα τηλέφωνο. Θα δώσω εγώ εντολή. Θα πω εγώ πότε θα ξεκινήσουμε. Μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός. Και απανωτά λάθη. Απόψε σήμερα και όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Εγώ είμαι απόψε. Και μέσα στο θάμπος στο θαμπός το βάζεις να πω και με πετάνε. Έτσι όλος ο κόσμος μαγνοεί. Παρέθηκα πια τη ζωή. Όλους και τα μίση. Αλλή, αλλή και τρισαλή. Μονάχτα μέσα στον αλλή. Να με πω. Έλα ρε, τι θες. Λέγε. Ναι. Κλασσομπανιέρης, δημοσιογράφος της πόλης, για τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Ναι. Ναι. Ποιος εδώ έκανε κριτική. Μας άκουσες, κύριε Παγιαράκη. Τι ρε. Μας άκουσες, λέω. Κάνε το οποίο θες. Τι άκουγες, το Λίμπερο που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε 4-3-3 ο δασκάλου. Πού το 4-3-3. Κάτσε, κλείσε ρε, πιάσε το λαό. Ναι, νικητής ο λαός, θα σας απονείμουν εκεί πολλά. Άντε ρε, φύγε. Ένας φίλος Μαριανός. Κότες δημοσιογράφοι και τον πάγιο δεν το σκίσετε, δεν το κάνετε. Μιλήσαμε ρε, προλάβαμε. Πού να μην λέγαμε και τίποτα. Είναι καινούριος ήχος. Έτσι είναι, να είναι λίγο έτσι, μετά τις τελευταίες μέρες. Λίγο να υπάρχει λίγο χιούμορ. Λέει, ναι, βέβαια. Εσύ και αυτό, σκάσουμε σαν τα ποντίκια. Βάλτε και το αυτό, λίγο. Βάλτε και βάλτε τίποτα. Έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχετε. Κρυωμένοι είμαστε. Τι κρυωμένοι. Μετά από αυτό που έβαγε χθε, ούτε κρύο σε πια ούτε ζέστη. Καθόμαστε εμεί εκεί εδώ πέρα να το ανάβουμε όσο θέλουμε. Τέλο πάντων. Απόψε σήμερα. Σε άφησε τα διάλα. Κάτσε να τα αφήσω ανοιχτό. Λοιπόν. Για που συντονιστήκαμε τώρα λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυθόρμητη είναι η εκπομπή. Απαρωτά λάθη από. Δημοσιογράφου. Κάτσε το κρύο. Από δημοσιογράφου. Από ραδιοφωνικού παραγωγού. Όλοι κάναμε λάθη. Από οργανωμένους οπαδούς, από οπαδούς οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι, από διευθυντές αθλητικών εφημερίδων. Ποιο ήταν το λάθος που έκαναν όλοι αυτοί, έτσι ώστε να παρουσιαστεί ο Άρης σαν φαβορί, απέναντι σε μια ομάδα που τα τελευταία 11 χρόνια, 12 παίρνει 11 πρωταθλήματα, πείσανε τον κόσμο όλο ότι πείσαμε, όλο το σκηνικό ήταν τέτοιο, και φάνηκε ότι θα κατέβεσαι Ολυμπιακός αδιάφορος, ένας Ολυμπιακός στα τέτοια του, ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση με το ματς, ότι δεν δίνει πρίμα ο Κόκκαλης κτλ. Ότι θα κατέβει δεύτερη ομάδα, έγινε και αυτό με το Λουα Λουα και όλοι είπανε, ήρθε η ώρα και η ιστορία λέει. Είχα ραντεβού χθες με τον κύριο Σκόρδα, λέει, και το λαό του Άρη στο Λευκό Πύργο. Τελικά δεν ήρθαν. Η ιστορία. Θα υπάρχουν και πικάντικα μηνύματα. Εντάξει, λογικό, είναι καζούρα, είναι λογική. Είναι καζούρα, λογική. Λογικό το πρώτο λοιπόν λάθος που έγινε. Παλέμαχοι, παίκτες, διοίκηση ίσως, οργανωμένοι οπαδοί, δημοσιογράφοι, ραδιοφωνική παραγωγή, ρεπόρτερ, όλοι κάναν αυτό το λάθος και πέρασαν στους ποδοσφαιριστές του Άρη, οι οποίοι δεν φάνηκε ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να κρατήσουν το βάρος του φαβορή, να τους αγχώσουν και να κάνει ο Άρης το χειρότερο παιχνίδι της φετινής χρονιάς στο τελικό κυπέλου. Διάλεξαν δηλαδή παιχνίδι για να κάνουν το χειρότερο παιχνίδι. Επίσης να πω ότι και στο κοουτσάρισμα εγώ εξεπλάγιν από τον Λεντέσμα, διότι και εκεί υπήρχε μια Σεγούρα, συγγνώμη, υπήρχε μια τεράστια υποτίμηση του προπονητή του Ολυμπιακού, ότι είναι άσχετος, είναι νεαρός, είναι τάχαμ δίθεν,
Και ότι ο Μπάγκεβιτς είναι αυτός ο οποίος είναι ο Έμπρος. Και έτσι είναι δηλαδή. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο ένας έχει 22 χρόνια, 23 χρόνια παρουσία σε πάγκους με πρωταθλήματα, μεγάλους αγώνες, διεθνείς αγώνες με τις ομάδες του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ κτλ. Τίτλους σε κύπελα και πρωταθλήματα. Ο άλλος ήταν ένας άπειρος προπονητής, ο οποίος ήρθε σαν βοηθός και τον ρίξαν στα βαθιά. Και ξαφνικά βλέπεις ένα Ολυμπιακό με 4-4-2 καθαρό, αυτό το 4-4-2, και όχι τις άλλες τις παπαριές που λένε ρόμβος να βγαίνει ο Νεμπεγλέρας από εκεί και ο Γκαρσία από αριστερά. Εγώ τα έχω πει αυτά. 4-4-2 με δύο φορ κλασικότατα. 1-92 ένας, 1-90 ο άλλος. Μιλάω για τον Μίτροβλου και τον Κοβάσεβιτς. Όλοι περιμένανε ότι ο Ολυμπιακός θα κατέβει με 4-3-3, 4-5-1 δηλαδή, με ένα κορυφή από αριστερά να βγαίνει ο Τζόρτζεβιτς, δεξιά ο Γκαλέτη και ο Κοβάσεβιτς φορ. Η πρώτη μαγιά που κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι ότι μετά την απουσία του Γκαρσία δεν υπολόγισε καθόλου το κέντρο του Άρη. Δηλαδή είπε, αυτοί έχουν ένα ποδοσφαιριστή βαρόμετρο ο οποίος θα απουσιάσει. Ποιο να φοβηθώ εκεί εγώ, να βάλω τρίτο χαφ, είπε ο Λεντέσμα, ο Ζεγούρα, μπερδεύομαι, συγγνώμη. Τον Εμπεγρέλα να φοβηθώ. Τον Μπρίτα, ο οποίος είναι ντεφορμέ όλη τη χρονιά για τον Άρη, να φοβηθώ που δεν έπαιξε. Να φοβηθώ τον Συστόν. Ποιον άλλο να αναβάλει εκεί πέρα. Δεν είχε κάτι αξιόλογο ο Άρης εκεί, πλην του Γκαρσία, για να φοβηθεί. Και σου λέει, θα παίξω με δύο αμυντικά χαφ και θα παίξω με δύο σώματα περιοχάτα, με δύο ποδοσφαιριστές περιοχάτους, δεξιά Γκαλέτη, αριστερά Τζόρτζεβιτς, δηλαδή μια τετράδα θανάτου, σύν το Στολτίδη που μπορεί από πίσω να σου κάνει κόλ, μια πεντάδα θανάτου. Και εκεί ο Μπάγκεβιτς κάπου βρέθηκε προεκπλήξεων. Γιατί παίζοντας με δύο σεντερφόρ Ολυμπιακός, ήταν αναγκασμένος ο Νέτο να κλείνει προς τα μέσα και να έρχεται ο Νεμπεγλέρας από τη δεξιά μεριά για να μαρκάρει. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό το σημείο της τακτικής του Ολυμπιακού και όταν ο Άρης και ξεκινούσε την επίθεση. Ο Ολυμπιακός έκανε μία άμυνα για σεμινάριο, ξεκινώντας την άμυνα από τους δύο center forward σε απόσταση 20 μέτρων ο ένας με τον άλλον, στην ευθεία, δηλαδή Μίτρογλου Κοβάσεβιτς, ακριβώς 20 μέτρα πιο πίσω οι δυο αμυντικοί χαφ, εντάξει, ο Τζόρτζεβιτς Γκαλέτη και οι δύο center back, ο Ζευλάκοφ με τον Άτζα, παίρνουν πολλά μέτρα, οπότε κλείνανε πάρα πολύ έξυπνα και όμορφα οι χώροι. Δηλαδή, οι αποστάσεις των παικτών του Ολυμπιακού ήταν καταπληκτικές. Εκεί ο Άρης είχε πρόβλημα και στην ανάπτυξή του, ήταν μπλοκαρισμένος, ήταν στατικός και προβλέψιμος. Την άλλη μεριά, ο Άρης έκανε ένα λάθος στρατηγικής από τον κύριο Μπάγκεβιτς. Και αυτά δεν τα λέω τώρα. Εγώ τα έγραψα μια εβδομάδα, κάθε μέρα έγραφα και ένα κομμάτι του τελικού. Όσοι διαβάζουν Metrosport και όσοι διαβάζουν το metrosport.gr, η τελευταία σελίδα, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε γράψει αυτά. Ο Άρης έκανε το λάθος λοιπόν, το λάθος στρατηγικής. Αυτά που λένε οι Αργιανοί, δεν έβαλε τον Τόνι Κάλβο ή γιατί δεν έβαλε τον ξέρω εγώ τάδε κτλ. Για μένα αυτά είναι λεπτομέρειες της λεπτομέρειας. Εκ των υστέρων μπορεί κάποιος να πει γιατί δεν έβαλε τον Τόνι Κάλβο, γιατί δεν έβαλε πιο νωρίς τον Ζεντίλ, είναι λούζερο ξέρω εγώ ο Ήβιτς. Αυτά εκ των υστέρων εγώ τα ακούω βερεσέ. Η μαγιά είναι πριν το μάτς να πεις πώς το βλέπεις, πώς θα πρέπει να παίξει η ομάδα και όχι ποιος θα παίξει και τι θα παίξει, αλλά ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική της ομάδος. Η στρατηγική λοιπόν της ομάδος του Άρη ήταν λάθος, γιατί εγώ έγραψα στο φίλο της Πέμπτης ότι με αυτόν τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα είναι πιο κουρασμένος, με αυτόν τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν θα είναι τόσο φορμαρισμένος, δεν πρέπει ο Άρης να δεχθεί επιθέσεις σε ανοιχτή άμυνα. Δηλαδή δεν πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει τον Άρη ανοιχτό. Όλες οι επιθέσεις του Ολυμπιακού πρέπει να γίνουν σε οργανωμένη άμυνα και ο Άρης δεν πρέπει να αρχίσει να παίρνει ρίσκα από πολύ νωρίς. Ο Άρης τι έκανε. Ο Άρης του μπήκε το άγχος του φαβορή. Τα λάθη αντιστοιχούν σε όλο το σύστημα της Θεσσαλονίκης. Όλο το σύστημα φταίει. Όλο το σύστημα φταίει. Και εγώ έπεσα στην παγίδα πολλές φορές. Φταίω κι εγώ. Αλλά μιλάμε ότι φταίνει οι πάντες. Τι έκανε ο Άρης.
άρχισε ο Άρης να αγχώνεται, να ζητάει τον γκολ. Και έχανε την μπάλα, τον περίμενε δηλαδή ο Ολυμπιακός για να χάσει την μπάλα 15 μέτρα έξω από την περιοχή. Και μετά με 4-5 πάσες σε καινούς χώρους, σε χώρους φυσικά που ήξεραν οι παίκτες του Ολυμπιακού που θα βρίσκονται, και εκεί έδειξαν ότι δεν είναι μόνο τα άτομα, κύριοι. Ο Ολυμπιακός είναι και ομάδα. Ότι εδώ οι κινήσεις ήταν συγκεκριμένες. Δεν έχω πει να καπίσω να σας δείξω πώς φεύγανε, αλλά ήταν συγκεκριμένες. Έβλεπα το παιχνίδι με κάποιους Αργιανούς εκεί στα επίσημα και τους είπα, κύριοι, ο Άρης έχει πρόβλημα στον αέρα. Και αν φτάσουν οι πάσες στα πλάγια στους παίκτες του Ολυμπιακού και βγουν σέντρες, θα έχει μεγάλα προβλήματα ο Άρης στον αέρα. Φαινόταν αυτό. Φυσικά, του Γκαρσία η απουσία ήταν πολύ μεγάλη, και αυτό το είπα την ημέρα του τελικού στο τηλεάστη, γιατί αν ήταν ο Γκαρσία στο χώρο του κέντρου, δεν θα περνούσαν τόσες πάσες στα πλάγια για να βγαίνουν σέντρες και να κάνουν πλαγιοκοπήσεις οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εκεί λοιπόν φάνηκε πάρα πολύ το κενό του Γκαρσία, και από εκεί ξεκινούσε το κενό στο κέντρο του Άρη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πολύ εύκολα κυκλοφορούσε την μπάλα στο κέντρο, είχε μια πολύ μεγάλη άνεση και μπορούσε πολύ εύκολα να πάει την μπάλα στα πλάγια για να βγει σέντρα σε πρώτο ή δεύτερο δοκάρι. Μπορείς λίγο μια ανατελεία? Βέβαια, όσο θέλεις. Επειδή είπες για τον Γκαρσία. Ναι. Εγώ λέω, αν και αν ακόμα έπεσε ο Γκαρσία, μπορεί και αυτός ακόμα που είναι μεγάλη απουσία να παρασυρώταν από την άσχημη εμφάνιση όλη τη ομάδα. Γιατί κανένας παίκτης χθες δεν έπαιξε. Εντάξει. Έτσι. Και μπορεί και αυτός να παρασυρώταν, ναι, από τους υπόλοιπους. Αλλά φάνηκε ότι έλειψε. Φάνηκε ότι έλειψε. Ο Γκαρσία, σε όσα μάτς, εσύ το είπες ο ίδιος, δεν έπαιξε καλά, ο Άρης δεν απέδιδε. Σκέψου τώρα που δεν έπαιξε καθόλου. Άρα λοιπόν, ενώ έπρεπε να παίξει το outsider με αντεπιθέσεις, με αντεπιθέσεις έπαιξε το φαβορί. Με αντεπιθέσεις έπαιξε το φαβορί που ήταν ο Ολυμπιακός. Εκεί έχει την ευθύνη ο Μπάγεβιτς. Και οτιδήποτε άλλο λένε οι άνθρωποι, οι φίλαθλοι του Άρη, εγώ τα ακούω βερεσέ για συγκεκριμένους, δηλαδή γιατί δεν έβαλε αυτόν, γιατί δεν έβγαλε εκείνον, άργησε να κάνει την αλλαγή κτλ. Θα μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα. Εγώ σε αυτή την ομάδα, μέσα στο 55ο λεπτό, θα έβαζα τον Παπάζογλου, όσο και αν είναι ανέτοιμος. Είναι ανέτοιμος ο Παπάζογλου, αλλά τουλάχιστον στον αέρα θα είχα ένα παίκτη παραπάνω στο κεφάλι. Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού το βάζει ο σέντερ μπακ, ο Ζευλάκοφ. Γιατί? Οι δύο σέντερ μπακ του Άρη έχουν αντίστοιχα από ένα σέντερ φορ. Δηλαδή ο ένας έχει τον Μίτρογλου, λογικά, και ο άλλος έχει τον Κοβάσεβιτς. Στις συγκεκριμένες φάσεις, είναι δηλαδή η αλφαβήτα του ποδοσφαίρου, όταν κατεβαίνει ο σέντερ μπακ της ομάδος της αντίπαλης στο κόρνερ ή στο φάουλ, γιατί έγινε ένα φάουλ εκεί, τον παίρνει ο σέντερ φορ της ομάδος. Ποιος σέντερ φορ όμως της ομάδος θα πηδήξει? Ο Κόκε με ένα 76-77 θα πηδήξει με τον Ζευλάκοφ? Αφύλακτο. Άρα λοιπόν φάνηκε ότι και το σωματότυπο των παιχτών του Ολυμπιακού στον αέρα έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ο Άρης δεν μένει τεχνική ομάδα, τεχνική ομάδα όμως παίζει με την μπάλα κάτω. Ανάγκασε τον Ολυμπιακό που τον μπλόκαρε να παίξει ο Άρης με μακρινές και βαθιές μπαλιές. Πρώτη φορά βλέπω φέτος τον Άρη, ακόμα και σε κακά παιχνίδια του φετινού πρωταθλήματος ή μέτρια παιχνίδια, ποτέ δεν σήκωσε την μπάλα ψηλά. Ποτέ δεν έκανε την παλιά διεκδικήσιμη. Δηλαδή, πετώντας την μπάλα ψηλά σε μπαλιές 40 μέτρων, 35-40 μέτρων, τι πιο εύκολο για τον παίκτη του Ολυμπιακού να αποκρούσει? Αυτό είναι το εύκολο ποδόσφαιρο, αυτό είναι το κακό ποδόσφαιρο. Αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Πα! Μπαλιά, πού πας? Τελικό κυπέλλου, παιδί. Δεν έχω άλλα πράγματα να πω. Δεν έχω να αναλύσω πολύ το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι είναι μια κλάση ανώτερος από τον Άρη σε όλα τα επίπεδα. Εκεί όπου ο Άρης μόνο μπόρεσε και μπήκε λίγο στο παιχνίδι ήταν μετά το χαμένο πέναλτι στα τελευταία λεφτά. Θα μπορούσε εκεί στο δοκάρι να γίνει 2-1. Δηλαδή στην κακή του μέρα δεν τον ήθελε κιόλας, γιατί και του Χαβίτου ευκαιρία αν έμπαινε θα μπορούσε να αλλάξει λίγο η ροή του παιχνίδιου. Και εκεί αν γινόταν το 2-1, δεν θυμάμαι ποιος ούταρε στο 79ο, το 80ο λεπτό, μπάλα βρήκε το δοκάρι του Νικοπολίδη και βγήκε έξω. Τα play-off φάνηκε ότι έκαναν κακό στον Άρη, γιατί ο τραυματισμός του Γκαρσία ήταν τρομερός. Και επίσης εκείνο που τσέκαρα εγώ είναι ότι κανένας ποδοσφαιριστής του Άρη που έπαιξε στον τελικό δεν είχε εμπειρία μεγάλων αγώνων.
Αντίθετα, οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν παίξει Champions League και κοστολογούνται πάρα πολύ ακριβά. Από εδώ και πέρα τώρα, ο Άρης πρέπει να διαχειριστεί την ήττα του. Δηλαδή, δεν χάνει οπαδούς, αλλά δεν κερδίζει κιόλας μετά αυτή την ήττα. Στο οπαδικό κομμάτι νομίζω ότι μία ή άλλη είναι. Έφτασε σε ένα καλό επίπεδο, έπαιξε ένα καλό ποδόσφαιρο, δεν κατέκτησε για άλλη μια φορά τίτλο. Από εκεί και πέρα πώς θα το διαχειριστεί, τι στόχους θα βάλει, τι προπονητή θα πάρει αν φύγει ο Μπάγεβιτς, αν μείνει ο Μπάγεβιτς, τι budget θα υπάρχει. Είναι μια εβδομάδα από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή όπου θα υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις για την ομάδα. Να πω ότι πήγα στο παιχνίδι και εγώ, το είδα στα επίσημα από κάτω. Αρκετός κόσμος του Άρη. Εκεί ο Άρης κέρδισε στα εισιτήρια την όλη ιστορία. Πιστεύω ότι αν σε αυτό το γήπεδο δεν μπόρεσε ο κόσμος να δώσει όθηση στους ποδοσφαιριστές, με τόσο κόσμο, με τόσο παλμό, δεν νομίζω σε καμιά άλλη έδρα μπορεί ο Άρης να βρει τόσο κόσμο και σε άλλο τελικό να έχει τόσο παλμό, τόσο φιλικό περιβάλλον. Μια διαιτησία η οποία δεν επηρέασε για μένα το αποτέλεσμα. Βέβαια, ο Άρης φωνάζει για ένα πέναλτι. Θέλω να ξαναδώ τη φάση στην τηλεόραση. Μην γελάς. Κάνας και ας να φέρεις, δεν τον έφταιγε τον Άρη. Το πέναλτι του Ολυμπιακού. Δεν είναι. Εγώ δεν το έδινα. Δεν είναι πέναλτι. Στο 2-0, αλλά εκεί είχε καθαρίσει όλη η ιστορία. Ο Άρης έχασε πρώτον, γιατί έχασε τον Γκαρσία. Δεύτερον, γιατί όλο το σύστημα τον παρουσίασε σαν φαβορί. Και τρίτον, γιατί υποτιμήθηκε ο Ολυμπιακός πάρα πολύ και ο προπονητής του, ο οποίος παρέδωσε μαθήματα τακτικής στον προπονητή του Άρη, τον κύριο Μπάγεβιτς. Ο κύριος Ζεγκούρα παρέδωσε μαθήματα τακτικής στον κύριο Μπάγεβιτς, τον έκλεισε τους χώρους πάρα πολύ έξυπνα, του έδωσε χώρο. Εγώ είχα πει πριν από μια εβδομάδα ότι αυτό το παιχνίδι ο Άρης πρέπει να περιμένει να κουραστεί ο Ολυμπιακός ακόμα και σε παράταση, δεν πρέπει να παρασυρθεί, δεν πρέπει να φάει κόντρα επιθέσεις, πρέπει αυτός να είναι το outsider και να βγαίνει αυτός στις κόντρα επιθέσεις. Έγιναν αντίθετα τα πράγματα και εδώ στο θέμα της στρατηγικής ο κύριος Μπάγεβιτς ελέγχεται, ο κύριος Μπάγεβιτς δεν είχε καθαρό μυαλό όσον αφορά τη φιλοσοφία της ομάδος και όχι τα άτομα. Το να μην παίξει, ξέρω εγώ, Αουρέλιο και να παίξει ο Καράμπελας είναι λογικό. Γιατί ο Καράμπελας είναι πιο αμυντικογενής. Το να μην παίξει ο Βαγγέλη που ήταν στην κερκίδα μαζί μου και έπαιξε ο Νέτο και εκεί είχε μια. Αλλά πάντα θα σας πω ότι μεγάλα παιχνίδια ο Άρης με σταυρό, με Νεμπεγλέρα δεξιά, που έβγαινε ο Νεμπεγλέρα δεξιά, πού πας, και με Γκαρσία ακόμα αριστερά ή συστόν, αυτό το σύστημα δεν. Αυτό το σύστημα δεν. Αυτά εγώ έχω να πω, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Ο κύριος Ντρούλινγκ, ο κύριος Μπουγκάτσας θα πούνε τα δικά τους, μετά οι κύριοι και μετά θα ανοίξουμε γραμμές. Λοιπόν. Ναι, εγώ θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι το. Πολύ σκοτάδι έχει, ρε φίλε. Φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Εδώ, το Άγιο Πνεύμα ακόμα είναι, αλλά ο Άρης δεν πήρε το κύπελο. Πολύ σκοτάδι εδώ πέρα. Εδώ, όταν δείχνει τον Μπουγκάτσα. Όταν μα κάνει. Τι κάμερα. Να, και η κάμερα. Τι με νοιάζει με ένα κάμερα. Τι κάμερα. Δώσε την ήχο. Δώσε την φως. Δώσε την ήχο και φως. Θα κάνει ό,τι θες. Την έδωσε φως. Άμα είναι να πληρώσουμε το ρεύμα, εμείς ρεύμα. Για οικονομία, άμα το κάνει, δεν υπάρχει θέμα. Πάντα. Εντάξει. Έχει κυφαλάκρα εδώ. Σας είπα κανείς να έχετε χαμηλά τα φώτα. Έχει πρόβλημα κάμερα. Ποια κάμερα. Πρόβλημα, η κοινική. Δώσε εδώ, βοηθάω κι εγώ. Πώς θα γίνει. Τα έδωσε. Πάλι σάντε σε τρει μα, ε. Κρεμίδια, κόλπα, φορμάει το στούντιο. Εντάξει είμαστε. Πες ρε Μπουγκάτσα, σας ακούω. Αν δεν έχετε. Έλα, πάμε. Να περιμένεις να πληρωθείς. Ωχ, ρε, τι μίλες, ρε. Έλα, λοιπόν. Μπουγκάτσα, μίλας εγώ. Ναι. Πεσμένος από εγώ. Πιστεύω, Ραπτόπουλε, Ραπτόπουλε, πιστεύω και τρέγια. Και τρέγια. Για εσάς και χαχανίζεις. Εγώ πιστεύω, λοιπόν. Τι κάνει ο τρέγια. Τι θα κάνει ο τρέγια, Μπαγλαμά. Τι κάνει. Δεν θα χαχανίζει. Λίγο να σταματήσει να μιλήσουν. Ναι, όχι, έτσι το διακόπτω. Λοιπόν. Λοιπόν. Καταρχήν είμαστε όλοι στεναχωρημένοι σήμερα και απογοητευμένοι, όλος ο λαός του Άρη. Αλλά πιστεύω ο λόγος που είμαστε τόσο στεναχωρημένοι είναι ότι ήμασταν σίγουροι θα παίρναμε το κύπελλο. Σίγουροι. Αυτή η σιγουριά δεν θα κάνουμε το σταυρό μας πλέον. Ήμασταν σίγουροι ότι θα το παίρναμε, θα το σηκώναμε. Ναι. Λόγοι ότι πιστεύαμε τόσο σίγουροι, ήμασταν τόσο σίγουροι ότι θα το παίρναμε ήταν βασικά ότι έχουμε καλή ομάδα. Είχαμε και έχουμε καλή ομάδα. Και το Ραπτόπουλε το ξέρεις ότι έχουμε καλή ομάδα. Καλή ομάδα έχει, έχουμε, μεγάλη πέσαμε, ομάδα. Πέσαμε μεγάλη στην ομάδα μας. Περίμενα να τελειώσω και να μεγάλη απαντήσω. Ομάδα δεν έχετε. Καλή ομάδα όχι, και μεγάλη ομάδα είναι. Μεγάλη ομάδα απλά είναι. Και πέσαμε στην έδρα μας, μέσα στη Θεσσαλονίκη πέσαμε. Το Καφτατζόγλιο είδες
Ότι το κάναμε χαριλά. Εγώ στη Λαμπράκη που ανέβηκα με τον Πούλμαν, σταμάτησα εκεί και ήρθα στο Καφτατζόγλιο. Μαζευτήκαμε παιδιά. Μόνο μια διακοπή θα κάνω, καμία άλλη. Ήμουνα με. Έχω ένα φίλο Πούλμαντζή, μου λέει δεν παίρνει μέσα εδώ μηχανικά. Σταματά, μπαίνω μέσα στο Πούλμαν, ανεβαίνουμε απάνω. Άντε, δίσταξε πάλι. Λοιπόν, και σταματάμε εκεί λίγο πιο κάτω από το πάνω από το γήπεδο. Θα κάνουμε μια στάση. Ήταν και εκεί μαζεύκανε 4-5 παοξίδε με 4-5 αριανού. Δεν πλακωνόντουσαν απλά. Και βλέπανε τρέγια. Τις φωτοβολίδες αφάνω και τα σπίρετα. Ο Ολυμπιακός σήκωνε το πρωτάθλημα και το κύπελλο και λέγαν όχι ρε φίλε μέσα. Εντάξει αυτό ήθελα. Ας ολοκληρώσει ο... Ναι, να με σταμάτησες δηλαδή να πεις μια βλακία, συγγνώμη. Όχι, βλέπαμε μαζί παρακτήρες. Τι με έπιστο. Ότι ο κοπύργος έγινε κόκκινο. Με ρώτησες να σε πω τη γνώμη μου για το παιχνίδι. Ναι, μάλιστα, ναι. Σου είπα ότι ήμασταν σίγουροι υπεραισιόδοξοι. Όλοι οι οπαδοί του Άρη ήμασταν αισιόδοξοι γιατί έχουμε πολύ καλή ομάδα. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε ένα μήνα πραξία και γιατί το παιχνίδι ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και πιστεύουμε με τη βοήθεια του κόσμου που ήταν συγκλονιστική. Ο κόσμος ήταν απίστευτος. Ο κόσμος ήταν Ραπτόπουλε απίστευτος. Είχε πάνω από 18.000. Φωνάζαμε συνέχεια παρότι η ομάδα δεν βοήθησε τον κόσμο να φωνάξει. Τι? Παρότι η ομάδα δεν βοήθησε, δεν ενέπνευσε τον κόσμο να φωνάζει. Ο κόσμος φώναζε γιατί. Ξέρεις καλά ότι και ένας κόσμος για να φωνάξει πρέπει και κάτι να κάνει η ομάδα. Μετά το 1-0. Μετά το 1-0 πέσαμε. Μέχρι το 1-0 φωνάζαμε. Μα ακουγόμασταν μόνο εμείς. Ναι. Μετά το 1-0 και βλέποντας ότι η ομάδα στην κυριολεξία σερνόταν. Μην επαναλαμβάνεις την αυτό που λέω. Εντάξει. Εντάξει. Τόση ώρα μιλούσες, δεν σε διάκοψαμε. Όχι. Ακούσαμε με προσοχή αυτά που ήθελες να πεις. Ωραία, πολύ καλά. Μετά το 1-0 λοιπόν ήταν φυσικό ο κόσμος να είναι απογοητευμένος και να πέσει και αυτός γιατί έβλεπε ότι η ομάδα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Λογικό. Στην κυριολεξία σερνόταν. Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Το 2003 χάσαμε ένα τελικό εδώ στην πόλη. Ναι. Έτσι. Την επόμενη μέρα η ομάδα διαλύθηκε. Τότε όμως, να μην ξεχνάμε ποιους είχαμε παράγοντες στην ομάδα. Να μην ξεχνάμε ότι η διοίκηση ο Άρης τότε δεν είχε. Ναι. Τώρα ο Άρης έχει μια σοβαρή, μια στιβαρή διοίκηση. Με πρόεδρο τον κύριο Σκόρδα που όλοι τον εμπιστευόμαστε. Μετά το μάτς πήγε στα αποδυτήρια, μίλησε στους ποδοσφαιριστές και στον προπονητή. Γιατί ήθελε να τους μιλήσει. Μίλησε, πιστεύουμε στη διοίκηση, εμπιστευόμαστε τη διοίκηση, θα είμαστε κοντά. Χάθηκε ένας τελικός, χάθηκε μια μάχη, ο πόλεμος δεν χάθηκε. Η ομάδα αυτή έχει μέλλον, η ομάδα αυτή δείχνει ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη και παίζει και στην Ελλάδα ίσως. Μαζί με μια-δυο ομάδες στην Αθήνα. Όχι, χθες είδαμε ποιος έπαιξε το καλύτερο. Χθες δεν παίξαμε καλά, ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει, το είπες μόνος σου, το είπες μόνος σου ότι έκανε ο Άρης το χειρότερο του παιχνίδι. Στο πιο ακατάλληλο μάτς. Στο μάτς δηλαδή που έπρεπε ο Άρης να παίξει πιο καλά, έκανε το χειρότερο του παιχνίδι. Γιατί, το ξέρεις. Είπαμε γιατί, Ραπτόπουλε. Γιατί. Ίσως να μην άντεξαν το βάρος του φαβορί οι παίκτες. Γιατί όλοι τους θεωρούσαν φαβορί. Ακόμα και οι Αθηναίοι, εγώ μίλησα με γάβρους, οι οποίοι λέγανε ότι θα το σηκώσουμε. Έχω γάβρους και στο χώρο που δουλεύω και αλλού, οι οποίοι λέγανε ότι ο Άρης θα σηκώσει το κύπελλο. Να τελειώνω. Ναι. Ότι ο Άρης θα σηκώσει το κύπελλο. Ναι. Ακόμα και οι ίδιοι γάβροι. Ναι, ναι. Γιατί λένε ότι δεν το υπολογίσαν το κύπελλο. Ναι. Όμως αποδείχθηκε ότι δεν μπορέσαν οι παίκτες μας να σηκώσουν το βάρος του φαβορί. Όμως, εγώ θέλω να πω κάτι. Ότι, ναι. Ότι δεν έχει χαθεί τίποτα. Σου είπα γιατί το 2003 δεν είχαμε διοίκηση. Τώρα έχουμε σοβαρή, στιβαρή διοίκηση. Την εμπιστευόμαστε, τη στηρίζουμε και θα τη στηρίζουμε. Τη διοίκηση αυτή και πιστεύουμε ότι και του χρόνου θα είμαστε εξίσου δυνατοί και ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, η ζωή εσύ θα δει τίτλο με τον Άρη στο ποδόσφαιρο, πιστεύει. Εκτός αν πεθάνω αύριο, να το πούμε. Λέω, ζει άλλα 20 χρόνια, 30 α πούμε. Εγώ πιστεύω και του χρόνου αυτή η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει. Μάξε. Όχι να διεκδικήσει το κύπελο, γιατί φέτος, εγώ πέρυσι είπα κάτι ότι ο Άρης θα σπάσει στο ΠΟΚ. Βγήκε τέταρτος, δεν κατάφερε να βγει ανάμεσα στους τρεις. Το πάλεψε. Διεκδίκησε τον τελικό, πήγε στον τελικό. Στον τελικό βρέθηκαν σε κακή μέρα όλοι οι ποδοσφαιριστές ανεξαιρέτως. Και ο προπονητής θα πω ότι βρέθηκε σε κακή μέρα. Ο μόνος που δεν βρέθηκε σε κακή μέρα ήταν ο λαός. Που τα έδωσε όλα, ήταν εκεί, κυτρίνησε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν έκανες καμιά βόλτα κάτω στη Λεωφόρο Νίκης ή στην Τσιμισκή. Τρεις-τέσσερις ώρες πριν το παιχνίδι, τα πάντα ήταν κίτρινα. Μες στην πόλη. Τα πάντα. Ήταν κίτρινο. Το μόνο που έβλεπες ήταν κίτρινο, αυτό που λέει. Ναι. Εγώ θέλω τον κόσμο του Άρη να κυκλοφορεί με ψηλά το κεφάλι γιατί η ομάδα αυτή έχει πολλά να δώσει. Και να πω και κάτι. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα φύγει κανένας πρωτοκλασσάδος ποδοσφαιριστής. Και το λέω αυτό γιατί σου είπα και πριν, άσε το κυνηγτό σου αυτό που λέει, μιλάω. Και το είπα αυτό γιατί ο Άρης έχει σοβαρή διοίκηση. Το ξαναλέω. Τι φωνάζει. Φωνάζω για να με ακούσεις, γιατί παίζεις με το κινητό σου. Και δείχνεις ότι μας γράφεις όταν μιλάμε. Τι δεν θα κάνω, πάω αυτά που... Όχι, να ακούσεις αυτά που λέω. Τελείωσα. Λοιπόν, πάντως...
Αυτό που θες να πεις. Κρασικά. Μην μιλάτε. Σερσερί, μην μιλάς. Μια διαφωνία. Εντάξει. Μιλήσω. Τον Ηρακλή θα ρίχνες στο ποδόσφαιρο. Κάτσε, τα πω εγώ. Δεν τον έριξες. Κάτσε, ρε, αυτή τη βλακία, γιατί τη λες συνέχεια. Τι θα πει, έπαιζα τελευταία γωνιστική με τον Ηρακλή. Περίμενε, ρε, άνθρωπο. Το λες συνέχεια αυτό. Ναι, άσε. Ένα, ρε. Όχι, άσε. Δεν θα λες βλακία. Τι χαρά πήρες φέτος. Περίμενε, ρε, άνθρωπο. Τι τον χαρά. Ηρακλή, πώς θα τον έριχνα εγώ φέτος. Στο ποδόσφαιρο. Για πέρσι εννοείς. Ναι. Και για πέρσι. Τον κέρδισα εγώ τον Ηρακλή. Ήθελες. Άνθρωπε μου, τον κέρδισα τον Ηρακλή. Ναι, ναι. Τότε πώς το λες, ήθελες να το ρίξει ή δεν τον έριξε. Τα κεράκια. Άμα δεν τον έριξε, έπεσε α πούμε τελευταία αγωνιστική. Ναι. Και έφερε να έχει. Όχι, δεν μπορεί. Άσε να τα πω όπως θέλω. Τι άσε να τα πω, δεν μπορεί να λες ότι. Άσε να τα πω όπως θέλω. Μα δεν είναι λογικό αυτό που λες, άνθρωπε. Έπαιξε άλλη Ηρακλή και κέρδισε εκείνο το ματσάκι. Επιθυμία σου. Επιθυμία μου είναι να βρω ένα. Πιθάρι λίγε τώρα το αυγό, τι θα πει αυτό. Δεν έπεσε ο Ηρακλή. Ναι. Επιθυμία σου ήταν να πέσω πάω στο μπάσκετ. Δεν έπεσε ο Πάοκ στο μπάσκετ. Επιθυμία σου ήταν να βγει σε Ευρωλίγκα. Δεν βγήκε σε Ευρωλίγκα. Επιθυμία σου ήταν. Θα στέλνουν οι συνδεσμοί του Πάοκ γιατί δεν έχουμε μέσα. Επιθυμία μου ήταν να βγω στο UEFA. Θα στέλνουν οι συνδεσμοί του Πάοκ. Κάτσε λίγο. Επιθυμία μου ήταν να βγω στο UEFA. Κάτσε στο μεγάλο το συνδεσμό. Επιθυμία μου ήταν να βγω στο UEFA. Ήταν να βγει στο UEFA. Βγήκα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάλι ταξίδια του χρόνου. Μπουγάτσα, η επιθυμία σου ήταν να πάρει κύπελο, δεν πήρε κύπελο. Ρε εσύ, Μπουγάτσα, δηλαδή. Μίλα, μίλα, εσύ πρόβλημα. Τώρα που τελειώνει η χρονιά. Στάσου, τώρα που τελείωσε η χρονιά. Χθες, τελείωσε η χρονιά. Ωραία. Είσαι ευχαριστημένος, είσαι χαρούμενος, γιατί τα μούτρα σου τα βλέπω κατεβασμένα. Μια χαρά είναι τα μούτρα μου, φίλε. Τι είναι? Εγώ θα μια χαρά είναι τα μούτρα μου. Παιδιά, δεν λέμε. Απλά είμαι στεναχωρημένος, είναι φυσικό να είμαι στεναχωρημένος. Γιατί οι ποδοσφαιριστές του Άρη βρέθηκαν στη χειρότερη μέρα που μπορούσαν να βρεθούν. Ρελίκο, όλη τη χρονιά. Ο στόχος σας δεν λέγατε ότι είναι το κύπελο. Το κύπελο, ναι. Το κύπελο. Και τι θέλετε να τρέχετε. Δεν το πήραμε. Και στο μπάσκετ αποτύχατε και στο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και τι να κάνουμε. Στο ποδόσφαιρο δεν νομίζω να αποτύχαμε. Δεν αποτύχαμε. Δεν νομίζω. Είχαμε στόχο να βγούμε στο. Είχαμε στόχο να βγούμε στην Ευρώπη για να πάρουμε το. Ένα από τα δύο που είχαμε στόχους έγινε. Δύο στόχους είχαμε. Να πάρουμε το κύπελο και να βγούμε στο UEFA. Ο ένας από τους δύο στόχους μας έγινε. Μάλιστα. Στο μπάσκετ. Στον πάσκετ να βγούμε στην Ευρωλίγκα. Αποτύχατε. Εσύ τι έκανες τρέχει τρέχει. Όχι για εσάς, εμείς δεν ήμασταν τα φετικά. Α, ξέχασα. Τα φετικά. Εσύ σώθηκες στον μπάσκετ και στον ποδόσφαιρο. Ναι, εγώ πέτυχα το στόχο μου στον μπάσκετ. Πέτυχες στο και στον ποδόσφαιρο, σώθηκες. Και στον ποδόσφαιρο. Βεβαίως σώθηκα. 100%. Ράξε. Εγώ δεν έγινα με δύο χρόνια μέτριας πορείας η Μπαρτσελόνα της Βόρειου Ελλάδος. Ούτε έγινα και πελόγος τρεις εβδομάδες πιο μπροστά. Δεν είναι προηγούμενο. Και ποιο, έλεγες... ποιο πήγε. Εγώ δεν σε διακόψα. Και ποιο πήγε. Πώ να με διακόψα. Και ποιο πήγε να υποτιμήσει. Αυτό που έχει 11 και 12 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Πλάκα μας κάνετε. Αυτό όταν εγώ σας έλεγα ότι το Ολυμπιακό παίζεται. Αυτό θα μιλά λίγο την μπάλα. Αυτό εσύ δεν το είδες. Το είδες. Ξέρεις τι έλεγες. Το μας το είδες. Ξέρεις τι έλεγες. Η πλούσια σου. Ή εμείς ή εμείς. Καλά τι να έλεγε. Θα το χάσουμε. Ή εμείς ή εμείς. Είμαστε αισιόδοξοι. Τώρα τι έχεις να πεις. Γιατί έχουμε ομάδα. Έχουμε καλή ομάδα, Αντρέγια. Καλή ομάδα γιατί δεν έχουμε. Αυτό δεν το αφοσιωθεί κανείς. Δεν έχουμε. 100% έχεις καλή ομάδα. Έτσι. Απλά. Απλά πληρώνεις τον υπεροπτισμό σου, εντάξει, την υπεραισιοδοξία σου. Το είπα, εντάξει. Ήμασταν υπεραισιοδοξοί, διψούσαμε για το τι λέω. Πιστεύαμε ότι όπως είναι διψασμένος ο λαός θα είναι και οι ποδοσφαιριστές. Δεν το είδαμε αυτό. Κοιτάξτε, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Ναι, αυτό έχει ένα αντίκτυπο, Νίκο. Έτσι, όταν ο φίλαθλος του Άρη είναι 38 χρόνια διψασμένος για να πάρει ένα τίτλο. Έτσι, και δεν του δίνεις αυτή τη χαρά στην καλή χρονιά σου. Έλα ρε τώρα. Συγγνώμη ρε Γρηγόρη Κώστα, τα λέω. 13 καλή χρονιά σου. 13 φάουλ. Δεν θα το πάρεις. Εσύ, ένα λεπτό. 13 φάουλ κάναν οι παίκτες του Άρη. Δηλαδή αυτός ο Καράμπελας για παράδειγμα. Παίζει τελικό κυπέλου. Παίζει τον τρόπο μετά εσύ. Όχι, πες, δεν με. Παίζει τελικό κυπέλου. Λοιπόν, έχεις απέναντί σου ένα παίκτη διεθνούς κλάσεως. Τον Καλέτη. Ωραία. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις. Έλα ρε, βάλ δόνηση ρε άνθρωπε, βάλ δόνηση, δεν ξέρεις να πας μόνο. Για βάλ δόνηση. Κλείστε το κλώνος. Εδώ σε είπα καινούργια. Κάτω φορές. Καινούργια. Τι κινητό είναι αυτό, δεν μπαίνει δόνηση έτσι. Όχι, μπήκε. Μπήκε. Νομίζω. Νομίζω. Από. Έχεις απέναντί σου τον καλύτερο παίχτη, τον Καλέτη, τον MVP. Δεν μπορείς να τον παίξεις στα ίσια. Το βλέπεις. Φαίνεται. Τράβω το ένα κλώσσο αγόρμου στο έξω. Αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό, όλα που είπες, αυτό έχεις δίκιο. Έτσι. Αυτό έχει δίκιο, ναι. Γιατί πού είχε άδικο. Αυτό έχει δίκιο. Τράβα το ένα κλωτσίδι. Χακ! Πάρε μια κίτρινη κάρτα. Γιατί είδε να πει. Αυτό μου δόλεπε. Ναι, ναι. Είδε γενικά στο παιχνίδι να ρίχνει κάνα και άλλου ποδοσφαιριστέ. 13 φάουλ σε τελικό. Κλωτσιά σε τελικό. Απέναντι στο. Με 4-4-2 Ολυμπιακό, ο Άρης έπρεπε να έχει τουλάχιστον 17 φάουλ στο πρώτο ημίχρονο και καμιά 17-18 στο δεύτερο. Και αυτό το οποίο ήταν για μένα το μεγαλύτερο λάθο είναι ότι ενώ ο Ολυμπιακό, εγώ έλεπα στο τέλο ότι παθαίναν κράμπε. Κράμπες μαθαίνανε.
Πέφτανε στο χορτάρι, κάνανε κάθε στέλνη. Πριν κάνανε, στο 85 σπριν κάνανε. Ο Τζόρτζεβιτ πριν τα έκανε στο 85. Δεν ακούμπησε την μπάλα ο Τζόρτζεβιτ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο. Τι θε να κάνει. Στο δεύτερο ημίχρονο. Του καλού παίκτε ήταν. Δηλαδή τον περιμένει, τον περιμένει. Το πα στο παιχνίδι στο λαού λαού. Μόνο η κερκίδα έπρεπε να είναι φανατική. Το παιχνίδι έπρεπε να το πα στο λαού λαού. Δεν πρέπει σε τέτοιε ομάδε. Σε τέτοιε ομάδε. Ο Ολυμπιακό ρε έπαιξε. Σαν να παίζει στην Ευρώπη. Περίμενε τον Άρη. Μέτριο προ κακό ήταν. Μέτριο προ κακό. Περίμενε τον Άρη. Ποιον περίμενε τον Άρη. Πίσω από τη σέντρα. Πίσω από τη σέντρα, ναι. Κέρδιζε την μπάλα 4 μπάτε. Μετά όλοι μπροστά. Ναι. Πώ θα γίνει. Το ναι. Βασικό λάθο για μένα, ξέρει ήταν. Ναι. Ότι όλοι συνέβαλαν στον αυτοανακηρυχθεί ο Άρης τις προηγούμενες δύο εβδομάδες και ιδίως την τελευταία εβδομάδα. Φαβορή και κυπελούχο. Έτσι. Και όλοι πιστέψανε ότι ο Άρης πήρε το κύπελο. Κάτσε να μιλήσω τώρα και δεν μιλήσω. Εγώ μια που τελείωσε η χρονιά. Πάμε τώρα, ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι κρίμα που τελείωσε έτσι η χρονιά. Όντως είμαστε λυπημένοι. Αυτό που μας πείραξε πολύ είναι ότι πιστέψαμε κι εμείς ότι είμαστε φαβοροί, αλλά εγώ διαφωνώ εδώ. Δηλαδή. Εγώ λέω ότι ο Άρης ήταν φαβοροί. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Τα δεδομένα πριν από αυτό το μάτς υπάρχουν και κάποια δεδομένα. Τι είναι, από δηλαδή. Τα 6 δεδομένα, τα 4 δείχναν Άρη. Υπάρχουν και κάποια στάνταρ όμως. Ναι, υπάρχουν τα δεδομένα. Έτσι. Πες τα δεδομένα. Τα δεδομένα, να σου πω. Οι μεν παίζαν, οι δε δεν παίζαν. Υπήρχε απραξία. Τα δύο μάτς του πρωταθλήματος, ο Άρης έπρεπε να τους είχε ρίξει 4 γκολ στο Χαριλάου. Τι έκανε. Και εκεί πέρα έχασε τα δεδομένα. Άμπρα. Αυτό τι είναι δεδομένο, ότι έχασε. Δεν έχασε. Όχι, έφερε το ένα. Στο 93, ναι. Τι σχέση έχει. Άστο, φίλε, μιλάμε για δεδομένα. Ναι. Δεδομένα όταν λέμε, μιλάμε ότι πρέπει να αποδείξει ότι αυτά που λέει ότι οι συγκυρίες ταιριάζει να κερδίσει ο Άρης. Δεν είναι άνθρωποι, δεν έπρεπε να κερδίσει ο Άρης 4 στο Χαριλάου. Άστο, τι έπρεπε, τι έγινε πες μας. Με τα δεδομένα λέμε ότι τον έπαιξε τον Ολυμπιακό συνεργάτα με τον Ποντίνγκ. Στο Χαριλάου. Και εκεί πέρα έχασε. Ένα πέναλτι που δεν υπάρχει. Εντάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Πάει δεν αυτό. Έγινε έτσι. Ναι. Πώς αλλιώς έγινε. Σωστό. Υπάρχουν κάποια. Το αποτέλεσμα δεν είναι δεδομένο. Τα δύο αποτελέσματα. Είναι ρε άνθρωποι πριν το μάτσο. Είναι το παρασκήνιο, δεν είναι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι, πριν δεν το μάτσο λέω. Δεν είναι το χειροπιαστό. Υπάρχουν 5 δεδομένα και τα 4 δεδομένα. Σταματάω. Αυτό λέω. Δύο, δεύτερο δεδομένο. Τρίτο. Λοιπόν, άσε να μιλήσω ρε τρελιά. Εντάξει, θα πεις ότι θέλεις. Εντάξει. Δεν σου λέω βλακίες. Δεν σου λέω ότι είναι βλακίες. Άμα λέω βλακίες, απάντησε μετά. Εμένα ήδη με έβγαλες έξω από το. Λοιπόν, εγώ αυτά που λες, υπήρχαν σου λέω. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης ήταν το φαβόρι πριν από το μάτς. Δεν είπα ότι ήταν το φαβόρι θα κερδίζει 5-0, ήταν το φαβόρι. Και αυτό φαινόταν και από τα γραφεία στοιχημάτων που ο Άρης παίζονταν φαβόρι σχέση με τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε από outsider και έφτασε 2-20. Δεν πιστεύω να είναι βλάκες οι στοιχηματζίδες που παίζονται δις και να είστε έξυπνοι εσείς. Λίγο δύσκολο να είναι. Έξυπνοι εσείς. Αυτό είναι επειδή φορτώθηκε. Βλάκες ήταν ο κόσμος δηλαδή, επειδή φορτώθηκε. Άμα επειδή φορτώθηκε, ας μην το ρίχνανε, να πέσαν κι άλλο. Περισσούσα να το Σάββατο το βράδυ στην Παπαναστασίου και σαν τον δρόμο. Κάνατε γύρω του δρυάμου εσείς. Τι σχέση έχει αυτό που λέμε με αυτό που λες. Εγώ αυτά, ναι, αυτά που λες. Εγώ, αυτά που λες, και το έχω πει και πιο παλιά, δεν μας να αλλάζω γνώμη και το πιστεύω. Αυτά για άγχος. Και αυτά και φαβόρη και αυτό που λες, ας το δεχτούμε και άγχος φαβόρη, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Δεν τα καταλαβαίνω. Δεν τα καταλαβαίνω. Άγχος δεν υπάρχει. Τι θα πει άγχος. Άμα δηλαδή αυτοί έχουν άγχος. Τώρα οι Manchester Chelsea που θα παίξει, τι πρέπει να έχουν, να μην κατέβουν και να έχουν 150 κιλά βαρύδια τα πόδια τους. Εντάξει, Ζάκο, εσύ είσαι ο παίκτης. Ας είσαι ο παίκτης του Άρη. Ασέρε, ποιος θα. Να έχεις 38 χρόνια. Σιγά, 38 χρόνια να έχεις να πάρεις ένα κύπελο και να κρέμεται τόσος κόσμος στα δικά σου πόδια και πες ότι δεν έχεις άγχος. Εγώ να σου πω ότι το κάνανε προ όφελό. Το βλέπει απ' έξω, Ζάχο. Το σου κάνανε προ όφελό. Το άγχο. Σα χρησιμοποιούσαν. Φάνηκαν λίγοι δρούλοι. Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, εγώ αυτά για άγχο και μάχο δεν τα καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει, δεν θα πει άγχο. Α πα σε κάποιο ψυχίατρο να έρθει. Ο Πάοκ όταν πέταξε 4 τον Ολυμπιακό πήγε ως outsider, φίλε. Όλοι τον είχαν χαμένο. Κατάλαβε. Όχι μόνο outsider. Ο Πάοκ είχε μέσα και 7 Έλληνε. Όταν πήγε στον Ολυμπιακό. Εντάξει, λοιπόν. Τι είναι εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο. Θα πει στον Ισπανό ότι έχει να πάρει 38 χρόνια τίτλο και θα δώσει την ψυχή του. Λοιπόν. Θα ματώσει. Αυτό... Να οικονομήσει τον Ισπανό δύο χρόνια και να φύγει. Άλλο δύο τελευταία. Άλλο δύο τελευταία. Ωραία. Δύο... Μα δεν είπε ούτε ένα λεπτό. Συνοδεκτών αυτό. Λοιπόν, αυτοί φυσικά και δεν στεναχωρηθήκαμε. Φυσικά και δεν. Φυσικά δεν στεναχωρηθούμε άνθρωποι. Γιατί πιστέψαμε ότι θα το πάρουμε. Λογικό είναι. Και εμένα το κεφάλι μου να αποκτήσει. Λοιπόν, φυσικά και περάσαμε πολύ πιο χειρότερα πράγματα. Ναι. Πολύ πιο χειρότερα. Αυτό δεν είναι τίποτα σε αυτά που έχουμε περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, συμφωνώ. Τίποτα δεν είναι αυτό. Λοιπόν, όπως είπε και ο Νίκος, στο προηγούμενο τελικό η ομάδα την επόμενη χρονιά διαλύθηκε. Ενώ τώρα ξέρουμε ότι η ομάδα του χρόνου θα είναι στη χειρότερη περίπτωση η ίδια και καλύτερη. Ένα άλλο που βγαίνει από αυτό το τελικό, σαν συμπέρασμα, είναι απόδειξη. Διότι ακούγαμε μέχρι τώρα ξανθό κύπελα, θα κάτσει ο Ολυμπιακός να χάσει. Εδώ ο κύριος δίπλα. Ο Γκαλέτη, ο Μαλέτη δεν θα παίξει.
Λοιπόν, άλλη μία απόδειξη, γι' αυτό έχουμε 38 χρόνια και μπορεί να κάνουμε και 148 και 258 να πάρουμε, είναι ότι στον Άρη, τον Άρη δεν τον χαρίζουν τίποτα. Είναι πολύ απλό. Άλλους τους χαρίζουν. Μόνο τον ξεχρεώνει η πολιτεία. Άλλους μόνο τον ξεχρεώνει η πολιτεία οικονομικά τον Άρη. Πες μετά που να πεις ότι θέλεις. Δεν σε διακόψε στην κάμερα. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση. Εγώ 3 και 13 πήρα την πρόσκληση. Εντάξει, καλά. Και στο νούμερο 13 λοιπόν, τον Άρη δεν το χαρίζουν τίποτα. Άστο λίγο τον άνθρωπο να μιλήσει. Τον Άρη δεν το χαρίζουν τίποτα. Άλλους μπορεί να τους χαρίζουν. Τον Άρη δεν τον έχουν χαρίσει ούτε πρόκειται. Αν περιμένετε να μας χαρίσει, δεν πρόκειται. Ναι. Και να πω ότι εγώ έπεσα έξω. Ναι. Έπεσα έξω σε αυτό. Δεν, και εγώ πίστευα ότι θα το πάρει ο Άρης. Ναι. Έπαιξα έξω. Όχι ότι ο Ολυμπιακός θα καθόταν να χάσει το ματς. Πίστευα με τη δικιά μου ελληνική λογική, ας πούμε, και ναι, καμιά φορά και λίγο με τη λογική αυτού δίπλα του, του κύριου, ότι μετά το πρωτάθλημα πήρε ο Ολυμπιακός και έτσι όπως το πήρε, εγώ ναι, πίστευα, πες μου Βλάξ, ότι θα έχουμε σφαγή του Ολυμπιακού. Εγώ αυτό περίμενα. Σφαγή του Ολυμπιακού περίμενα. Αυτό. Και το εναντίον, όχι δεν είδαμε σφαγή του Ολυμπιακού, ούτε μία αμφισβητούμενη φάση πήρε ο Άρης. Ούτε μία. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, θα με αφήσει να μιλήσω. Γιατί γελάζω, είσαι καραγκιόζης. Μη έλεγες μία σωρό βλακίες και δεν είπαμε τίποτα. Είπα εγώ τίποτα. Μα γελάς, γελάς αυτά που λέω. Όχι, γιατί με δες βλακ. Συγγνώμη, κάτσε λίγο. Είσαι χάζος. Γιατί σφαγή του Άρη είχαμε. Γιατί γελάω. Καλά κάνει. Λοιπόν, εγώ έχω να πω. Θα γελάτε μόνο. Δεν διακόπτω. Όχι, μετά πες ό,τι θέλετε. Όταν μιλάω δεν θα γελάς όμως. Ναι, ναι. Είσαι ανάγκο. Η κερκίδα, ο διαιτητής. Λοιπόν, σε αυτό που εγώ δεν το ήξερα φυσικά, μετά σήμερα το μάθα, σε αυτόν τον επόπτη, εγώ δεν λέω ότι ο Άρης έχασε τη διαιτησία, δεν είμαι φελώσα γι' αυτό, ναι. Λοιπόν, φυσικά συνέβαλαν και αυτοί. Τώρα θα σου δώσω μια μπουνιά τώρα, πώς καταλαβαίνεις. Να σου δώσω μια μπουνιά, θέλεις. Μην τα λες, βλάκα. Ναι, θα σου δώσω μπουνιά μου. Βλάκεις. Ναι, θα σου δώσω μπουνιά μου στον αέρα. Και θα πιαστούμε, κατάλαβες, και θα πάλι πιο σούρου. Λοιπόν, ναι, εντάξει, εντάξει. Μη λες για τον διαιτητή. Ναι, εντάξει, εντάξει, άσε με τώρα. Τι έχω καταφέρει. Εντάξει. Τώρα είσαι ηλίθιος. Ναι, ναι, καλά, ναι. Λοιπόν, είσαι βλάχος. Ναι, είσαι βλάχος. Σε λέει ότι δεν ανέβησε ούτε μια φάση. Αυτό. Και το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, αν δεις ξανά το παιχνίδι, ναι, γιατί λες ότι ξαναβλέπεις τα παιχνίδια. Ναι, ναι. Ήτανε φάουλ το δεύτερο γκολ. Όχι, δεν ήταν. Σφαγή του Άρη. Δεν σου λέω ότι σφαγή του Άρη, ρε. Σφαγή. Σου λέω ότι έπαιξε και το τέλο. Άρεσε έτσι όπως έπαιξε. Για να είναι σίγουρο το 3-0. Άρεσε έτσι όπως έπαιζε, γκολ δεν μπορούσε να βάλει 4 ημίχρονα έπαιζε. Το κακό. Άλλο να είναι ένα 0 όμως. Το κακό είναι ότι δεν έχει δικαιολογία για αυτό το κακό. Εντάξει, καλά, εντάξει. Εντάξει. Διαιτητής δεν. Λοιπόν, άσε ρε άνθρωπε, θα μας αφήσει να τελειώσει. Τώρα θες να φύγουμε. Όχι, είπες δεν θα σας διακόψω, δεν θα μας αφήσει. Τι είναι, ναι, και τι γελάς και πλακίες. Τα τζόγλαριανή όλοι, ναι. Είχε μέσα πολλούς. Ας τον άδωμα. Τώρα τι καταλαβαίνουμε, είσαι χάζος. Όχι μόνο, ναι. Και εσύ με το σύνδεκε, πες αυτό που δεν θα πεις. Έλα πήγε το σύνδεκε. Δεν με αφήνει. Σταμάτα λίγο. Πες για το διαιτητή. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ότι χάσαμε από τη διαιτησία και ένα 0 έλεγε το μάτς, δηλαδή όπως λέει ο Νίκος, γιατί δεν υπάρχει φάουλ στο δεύτερο γκολ. Ο Άρης δεν πρόκειται να έβαζε γκολ 3 μέρες να παίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι το έχουμε πει 100 φορές, όταν μια ομάδα είναι κακή, υπάρχει περίπτωση να αποσφαγεί, να σπρώχνει τον αντίπαλο. Και όταν ειδικά βλέπεις ότι δεν μπορεί να αντιδράσει ο άλλος. Δεν ακούω, ρε. Κουρ. Λοιπόν, σε αυτό που τώρα το μάθα και να τελειώσω. Σκυμάται. Σε αυτό τον επόπτη ήθελα να πω κάτι. Που εκ των υστέρων μαθαίνω, δεν το ξέραμε, ούτε φυσικά σήμερα το μάθαμε. Είναι ο ίδιος επόπτης, ο οποίος δεν είδε την καρατιά του Γεωργιάδη. Είναι ο ίδιος επόπτης αυτός. Δεν είδε την καρατιά του Γεωργιάδη, είδε φάουλ όμως ο Σημαίκη. Σου εύχομαι σε ένα κύριε, δεν ξέρω, Καρασαίδη, Σαραμασαίδη, πώς θα λένε, να μην γελάσεις από εδώ και πέρα μέχρι να πεθάνεις. Αυτό σου εύχομαι. Να μην βγάλει ποτέ γέλιο το προσωπάκι σου μέχρι να πεθάνεις. Σύχαμα. Ασύχαμα. Μέχρι να πεθάνεις, να μην βγάλει γέλιο. Αυτό σου εύχομαι. Συχαμένε. Αυτό σου εύχομαι σε ένα μάστορα. Δεν είδες την καρατιά του Γεωργιάδη, είδες φάουλ εκεί πέρα. Εντάξει. Τώρα με πιο τι. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Είσαι μαλάκας, έτσι πω. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Εγώ εσένα βλέπω και γελάω. Δεν μπορώ. Εντάξει. Θέλω να σεβαστώ τα παιδιά, αλλά δεν μπορώ. Εντάξει. Όχι εντάξει, γιατί γελάς μία ώρα. Είπε τώρα έκανε τέτοιο και γελάς. Ε τι έκανα, κλαίω μωρέ. Να μην κάνεις τίποτα, ανήφρασος να είσαι. Κατέβασε τα παντελόνια, σε πήδηξε ο Ολυμπιακός. Ο επόπτης φταίει, φελέ. Νερό. Εκεί τώρα, μα συνεχίσουμε. Μα με βγάζει από τα ρούχα. Αν συνεχίσουμε έτσι. Η άποψή μα είναι. Όχι, δεν μα είναι. Η άποψή μα είναι. Άμα θε να λέμε τι δικέ σου απόψει, να μην πει ό,τι θε.
Το πάγεψε τον έπιασε. Το φίλο τον είχε πηδήξει. Άκουνα δε. Τότε μπα έβγαλε τα τεμπά. Σιγά άκουνα δε. Τα τεμπά έβγαλε. Άκουνα δε. Το πάγεψε που κατέβασε τα παντελόνια. Καραγκιόζη. Άντε καραγκιόζη. Το πάγεψε δεν το πήρε τίποτα. Και οι δυο με τα μούτρα. Άκουνα δε. Σε φταίει ο Πάγεβιτς. Λοιπόν. Στάσου λίγο. Φταίει ο Πάγεβιτς. Λοιπόν. Δεν μου αρέσει ο τόνο. Άκουνα δε. Πήγε... Άμα ο Μπάγκεβιτς, ρε. Ναι, ο Μπάγκεβιτς. Ναι, ο Μπάγκεβιτς. Κάτσε λίγο, ρε. Άμα ο Μπάγκεβιτς καθόταν πίσω, ναι, έδινε χώρο στον Ολυμπιακό και έχανε ο Άρης. Θα έλεγε τα έργα. Θα με έλεγε σήμερα. Θα έλεγε ο καλά, ρε. Για το μάτσο Μπάγκεβιτς. Πριν το μάτσο είπα. Θα το έλεγες, ρε. Πριν το μάτσο είπα. Ε. Πριν το μάτσο είπα. Τι είπες πριν το μάτσο. Τι είπα του. Διαβάζεις. Στήλη μου. Διαβάζεις. Κάτσε λίγο. Διάβαζε. Τι είπα εγώ, ρε. Ναι, τι είπες, διάβες. Να δώσει χώρο ο Μπάγκεβιτς στον Ολυμπιακό. Το γράψα. Ναι. Το είπα πριν. Λοιπόν, πες ότι ο Άρης έχανε. Παιδάκι μου. Πες, μπορούσε να χάσει. Όταν εσύ θα έλεγες κάτι. Τι είδες κανένα παίκτη να παίζει μπάλα χθες. Κάτσε λίγο ρε Σάκο. Δεν είμαι σαν τους ρεπόρτερ που ξέρεις. Ρε, περίμενε. Πες ότι ο Άρης έχανε. Ναι. Και έτσι. Έχανε. Θα τι θα έλεγες τώρα. Θα έβγαινες και θα έλεγες. Τώρα τι θα έλεγες. Θα έβγαινες και θα έλεγες. Τι έγραφες εδώ ρε πριν το μάτς. Δεν τρέπεσαι να μου έλεγες. Μα εγώ τα είπα πριν το μάτς κύριε. Τι είπες, ό,τι και να γινόταν θα βρίσκες να πεις, άσε το. Ό,τι και να γινόταν θα βρίσκες. Να αποφορτήσουμε λοιπόν το κλίμα. Όχι να αποφορτήσουμε, γιατί είπαμε κάτι και γελούσες. Είσαι γελίος. Με το διαιτητή μου ρε τώρα. Ναι ρε άνθρωπε, εγώ σου δεν σου είπα ότι διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Σου είπα ότι και ένα μηδέν να έλεγε ο Άρης δεν πρόκειται να έβαζε γκολ τρεις μέρες να έπαιζε έτσι. Έτσι όπως έπαιζε δεν θα έβαζε γκολ. Δεν γέλασε αυτό, για αυτό που είπες. Δεν γέλασε για την αντίδραση. Για τον Μπουγάτσα ρε. Εντάξει λίγο αντίδραση απότομα γι' αυτό. Πώς τον προηγουμένως γέλασε. Σύγχαμα τον είπες. Γιατί ρε δεν πες είχαμε. Γιατί έδωσε ανύπαρτο φάουλ. Πέναλτι είναι 2-0 στο 80. Είναι 2-0. Ήμουν αυτιωμένος και ήμουν μακριά. Ο Άρης δεν μπορεί να κάνει φάση. Ο Άρης δεν μπορεί να κάνει φάση. Από το 10 στο 70 δεν υπάρχει Άρης στο γήπεδο. Δεν μπορεί να κάνει φάση και δίνεις ρε. Ρε Καζναφέρ, δίνεις αυτό το πέναλτι. Ντροπή δεν έχεις ρε. Εντάξει, αυτό ήταν έσχο. Ντροπή δεν έχεις ρε. Εντάξει. Και στο 2-0 και όλα δεν είναι. 2-0 στο 80, ο Άρης δεν μπορεί να κάνει φάση να γίνει 3-0. Τόσο ντροπή δεν έχεις ρε. Για να το κάνει σίγουρο ρε. Σου τι σίγουρο ρε, η τελειωμένο μάτς ήταν. Και μετά, ο Λόι διαφάσει δεν τη δίνει πέναλτι. Δεν τη δίνει πέναλτι εκεί. Γιατί άμα γίνει 2-1 εκεί, σου λέει 10 λεπτά μπορεί καμιά στραβοκολτσιά κάτι να γίνει. Έτσι είναι. Αυτό λέμε ρε από το πλήρω. Δεν είπαμε χάσαμε από τον Καζναφέρη, κατάλαβε. Σε αυτό. Στα επίσημα δεν είπαμε. Ομολογώ ότι έχει δίκιο Ζάκο εδώ τώρα. Καραγκιόζη που στέλνει στο μήνυμα δεν είναι. Δεν είπαμε ότι χάσαμε. Ο Άρης δεν υπάρχει. 60 λεπτά δεν υπήρχε στο γήπεδο. Για τον πέναλτι αυτό για το ίδιο δεν το πρόσεξε. Είναι και τα δύο πέναλτι. Εγώ δεν λέω ότι είναι πέναλτι. Είναι και τα δύο πέναλτι. Δεν είναι και τα δύο. Του Ολυμπιακού δεν είναι σίγουρα πέναλτι. Εφόσον δίνει του Ολυμπιακού θα δώσει και το άλλο. Σε αυτό το βλάκα στα επίσημα δεν ήμουν Καραγκιόζη. Βλάκα. 17 είμαστε. Σταματήστε. Εμεί αυτά είχαμε. Θέλετε να πει λίγο ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι λίγο. Τι νερό είναι αυτό. Για μένα είναι. Και χαρούμενο. Νερό είναι. Πρώτη φορά πληρώθηκα με σένα δίπλα μου. Απίστευτο. Να είσαι καλά, μας έστειλες το μήνυμα. Ναι, αλλά μετά που ήταν στο κύπελο. Μακάρι να μην είχα κερδίσει να παίρναμε το κύπελο. Λοιπόν, 5 λεπτά συνολικά γιατί ο κόσμος φωνάζει στη Λαβή. Καταρχήν, ντρέπομαι και θλίβομαι σαν Θεσσαλονικιός να διαβάζει όλη η Ελλάδα σήμερα αυτό το πρωτοσέλιδο. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Τι λέει εδώ κύριε Ραπτόπουλο για διαβάστε. Βασιλάς. Κάτω, κάτω. Κόκκινο, στον κόκκινο πύργο. Το λευκό πύργο δηλαδή. Στον κόκκινο πύργο. Εσείς κατεβήκατε την κόκκινη στον κόκκινο. Όχι βέβαια. Εμείς καμία δουλειά δεν είχαμε. Ναι. Ο λευκός πύργος της Θεσσαλονίκης μας ονομάζεται από τους κυρίους της Τρούμπας και των Αθηνών και το διαβάζει όλη η Ελλάδα. Τι έκλεισε αυτό. Κόκκινος πύργος. Ποτέ τέτοια πράγματα να μην τα ξαναδούν τα ματάκια μα. Φυσικά εγώ τα είχα προβλέψει, τα έλεγα. Βαθιά ακουγόμουν, κοροϊδεύαν τα παιδιά από εκεί, καλά κάνανε. Έτσι. Ο καιρός έχει γυρίσματα, φυσικά και όλα εδώ πληρώνονται. Έτσι. Εγώ αυτό έχω να πω επί του θέματος της εφημερίδας. Κατά δεύτερον, για να γίνει μια ομάδα μεγάλη, χρειάζεται πίστοση χρόνου, χρειάζεται ειδικό βάρος φανέλας, χρειάζεται να προσαρμοστεί σε μια θέση η οποία είναι στην πρώτη τετράδα για αρκετά χρόνια. Χρειάζεται στο προγραμματισμό, δεν χρειάζεται υπεροσιοδοξία και υπεροπτισμό. Χρειάζεται χαμηλά την μπάλα. Εσύ τον ίδιο βλέπεις. Αυτόν τον ενώ πίνετε. Ποιες άφοβα. Δεν πας στο διάλογο. Ποιες άφοβα. Ναι, για πες συνέχισε. Χρειάζονται μερικές προϋποθέσεις. Έτσι. Ναι. Πράγμα που ο Άρης με δύο χρόνια ναι, καλούτσικης πορείας πορεία, δεν μπορεί, μπορεί να ονομαστεί μεγάλη ομάδα. Μάλιστα. Έτσι. Εντάξει. Και πέφτει. Και... μεγάλη ομάδα ακόμη. Είναι καλή ομάδα. Δεν είναι, δεν είναι μεγάλη. Έτσι. Καλή ομάδα είναι 1000% από αυτό που έδειξε εδώ και δύο χρόνια. Η διαφορά έτσι είναι. Κανείς δεν μπορεί. Όποιος το αμφισβητήσει είναι τρελός. Έτσι. Γιατί έπαιξε και καλή μπάλα ο Άρης και καλούς παίκτες διαθέτει. Και καλό προπονητή. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Απλά
Το λάθος, όπως είπε και ο Κώστας, είναι ότι ιδίως στις δύο τελευταίες μέρες όλη η πόλη, όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αναιρέσαν όλες τις προγραμματισμένες εκπομπές. Όλη η πόλη έπαιζε κίτρινες εκπομπές. Ναι, αλλά άκουγα παρατραβηγμένα πράγματα. Καλά λέει. Πολύ τραβηγμένα πράγματα. Δηλαδή, εάν ερχόταν ένας στην πόλη μας, ένας Άγγλος, και ήξερε κατά λάθος ελληνικά και άκουγε για τον Άρη. Ναι. Θα νόμιζε ότι έχει κατακτήσει το Champions League αυτή η ομάδα. Καλά λέει, εδώ που τα λέμε. Καλά, σε τι θα πεις. Έτσι είναι, Ρεζάχο. Και σε αυτό φταίτε κι εσείς, γιατί κάνατε όλο τον κόσμο του Άρη να πιστέψει ότι θα είναι κυπελούχο την Κυριακή το βράδυ. Φυσικά, γιατί τι είναι, έτσι, να χάσουμε. Και φορτώσαμε φταίτε κι εσείς. Έτσι. Αγωθήκανε, αγώθηκε όλη η ομάδα σας. Γι' αυτόν εδώ το λόγο. Και ίσως να είναι και ένας λόγος που μπήκανε μέσα και ήταν σαν να παίζανε σε φιλικό. Γνώμησε. Γιατί όταν πήξε σε αντίστοιχο μάτς που έπαιξε η δικιά μου η ομάδα κάτω, τα μάτια των παιχτών μας γυαλίζανε. Και το επόπτη γυαλίζανε. Μες στη Φιλαδέλφια. Έτσι. Και φυσικά εγώ τον Γάβρο τον έριξα τέσσερα τεμάχια. Φυσικά γυαλίζανε. Μες στην πόλη του και πανηγύρισε μες στην Ομόνια. Το επόπτη το μάτι γυάλιζε και εντάξει, δεν ήταν το γιατί πήγαμε χαμηλά την μπάλα. Yeah. Εντάξει, και γιατί είχα και 7-8 ελληνάκια μέσα. Παουξάκια. Και παίξανε άρρωστα και τους κερδίσανε. Και τους δείχανε και τα τατουάζ τα γκολ. Αμαλάχη. Βάλε και τώρα 7-8 του χρόνου. Εντάξει. Εγώ αυτά τα λίγα έχω να πω. Λέγε εσυντομία. Εσυντομία. Ναι, ναι. Λέγε για την τεχνική σου ανάλυση. Καλή. Εν μέρη, ο... αν πει τον Καρσίδη θα πει θέση σωστών, έτσι. Πιστεωρώ να βάλει. Αυτό που είναι εξαιρετικό ήταν ο Γιάχιτς. Και στον πρώτο γκολ, άμα δει. Τι ήταν ο Γιάχιτς, δεν σα ακούσαμε. Ήταν εξαιρετικό τέτοιο. Κακό. Κανείς δεν είναι. Ποιος ήταν. Ο Νεμπεγλέρας με τον Νέτο και πως τον κλωνόταν. Τέλος πάντων. Ο Ραντούμπλε, δυστυχώς εγώ δεν θα κάνω καθούρα. Γυρίσα με τους φίλους μου τους Αριανούς. Όχι, κάνε, δεν έχουμε πρόβλημα. Φίλους τους δικούς μου, έτσι. Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Είπα ότι δεν θέλω να παράξει το κύπελο. Εντάξει, και δεν μάρτησε μια και εικόνα να σηκώνει ο Ολυμπιακός στο κύπελο στη Θεσσαλονίκη. Το λέω. Αλλά οι Αριανοί, Κώστα, δεν βάζουν μυαλό. Για τον Αμορόζο, κύριε 7.000 στο παρτέρι του Αδρομίου, θα μας πείτε τίποτα. Παρτέρι. Πού βγαίνετε και στο παρτέρι του Αδρομίου. Κοίτα, δεν συγκρίνεται με. Ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών που είναι στην Ελλάδα, εκτός 16ης, σε ένα μάτς προσωπικότητων, όπως γράφουν όλοι σήμερα, η προσωπικότητα του Κοβάζεβιτς, δεν λέει κανείς τίποτα. Όπως λέει ο Κωστής, το Φυρό την είχατε ξεσκίσει. Το Φυρό, ναι. Εδώ τώρα δεν βλέπω. Έτσι. Οι ομάδες ούτε δεν βλέπω τώρα. Λοιπόν, δεν είμαι και τον αριθμό. Ότι του έβγε 7 φορές ο Ολυμπιακός στην κόντρα, δεν είναι ότι τίποτα. Τίποτα, ναι. Αυτή η λογική ψωροκόστενας και ψωμόλισσας στη Θεσσαλονίκη από τα ραδιόφωνα και να φανατιζόμαστε και δημοσιογράφους και στο κήπο το Πάπαλα πρέπει κάποιος να σταματήσει. Εντάξει, έχουμε το βόλιο του Ηρακλή, μας φαίνει τίτλος. Δεν λέω τώρα, ρε. Πώς, ρε. Τι ψωροκόστα, αφού έχουμε το βόλιο του Ηρακλή τώρα. Εντάξει. Σαν τους πεινασμένους. Δυστυχώς, παιδιά, στη ζωή άλλο το θέλω και άλλο το μπορώ. Σίγουρα αυτό, τι σχέση. Έτσι. Ναι, υπάρχει όμως και ένα άλλο. Φυσικά αυτό είναι σωστό που λες. Υπάρχει και ένα άλλο όμως. Αυτό που είπε και ο Νίκος. Κάποια ομάδα του χρόνου έχει κάτι προοπτική στη χειρότερη να είναι το ίδιο καλή, και κάποια άλλη δεν έχουν. Όχι, εγώ λέω ότι η ομάδα σου ήταν η φωτοβολίδα και χθες έσβησε το μάτι. Πάλι φωτοβολίδα. Χθες έσβησε το μάτι. Κύριε Ραπτόπουλε, χθες η φωτοβολίδα του Άρη έσβησε. Τελείωσε, πάει. Του χρόνου δυναμώνει και η Λάρισα, δυναμώνει και ο Ηρακλής, ο Πάου και ο Παγιώνας. Πήγε τρεις τελικούς και δεν έχεις βάλει τώρα γκολ. Αυτό σωστό. Τρεις τελικούς πήγε και δεν έχεις βάλει τώρα γκολ. Είναι πολύ ωραία τα στοιχήματα. Ειδικό βάρος φανέλας 0. Και δες. Η φανέλα σου είναι λαδόκολα στο ποδόσφαιρο. Περιμένετε να πει ο Γκάλης να βάλει τρίποντο να γίνει 2-3 το μάτς. Άμα εμένα είναι λαδόκολο, δικιά σου τι είναι, δεν υπάρχει. Τιτάνιο. Αόρατη. Τιτάνιο. Τιτάνιο. Έχεις και πέρσι το ίδιο και φέτος. Κατεβαίνεις με φανέλα ή χωρίς φανέλα, μόνο με μετέχει. Κάτι τελευταίο που πάμε στην Γκάλη. Το μπάσκετ δεν μιλάω. Τέλος. Έχει πολύ χρόνο για το μπάσκετ. Έχει και εκεί μετά. Στάσου μου, μιλάω με κούλα 5 την Καστοριά έφαγε και σήμερα. Τώρα τι μιλά. Και σε μέχρι 4 κλάρισα. Εγώ έχω όμω και 4 κύπελα. Κοιτάξτε, διάβαστε. Για μπάλα μιλάμε. Άλλο να πίσω τρία μικρούς να σου, να γυρίσουν. Να γυρίσουν. Εντάξει, γεια, άσε με να γράψουν αυτό. 1, 2, 3, 3, 8, 3. Κλεμμένο σύνδημα αυτό το πότε, ποτέ, όμως, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Κλεμμένο, ξέρεις, το άκουγες. Όλα έχουν τα γυρίσματα. 10 χρόνια τώρα. Είναι δανεικά, είναι δανεικά. Τότε που ήσουν να πήγες φανέλα. Είναι δανεικά. Μια μπλούζα για σένα εδώ. Ναι. Τι λέει. Εδώ πέρα. Δείξε λίγο σκηνοθέτη. Σκηνοθέτη. Την μπλούζα. Τι λέει εδώ. Να κερδίσω πρώτα Βούλη και Τέλη. Και μετά να κοιτάξω τον Άρη. Μάλιστα. Αφιερωμένη. Εδώ τα κέρδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καταλαβαίνω και συμπονώ. Λοιπόν, τέλος, πάμε στις γραμμές. Μια παρένθεση μου. Απλά, εσείς όταν κερδίζετε το Βούλη, θυμάσαι μας έφερες το βίντεο του που έκανες το γύρο του Θριάβου μέσα στο Βούλη και πέταξες και τις μπλούζες. Ανέβηκε ο Θριάβου. Και πέταξες και τις μπλούζες. Πέταξαν τις μπλούζες. Το Βούλη τον κέρδισα. Πέταξαν οι παίκτες. Δεν έφαγα τέσσερα. Πέταξαν τις μπλούζες. Το Βούλη τον κέρδισα. Δεν έφαγα τέσσερα. Εσύ γιατί. Ανεβαίνει και ο Θρασιβούλης. Ανεβαίνει και ο Λοιπόν, 3-4 λεπτά ο κάθε. 3-4 λεπτά ο κάθε τηλεθεατής. Δεν το διακόπτουμε.
Ποιο περιμένει μισή ώρα. Απευθύνεται σε εμά. Λοιπόν, πάμε τρία λεπτά, τρία λεπτά ο καθένα. Πάμε. Για τη δουλειά είναι ότι πρέπει. Έλα! Έλα! Ο παππού χώρο. Ευχαριστώ. Έλα! Μισό λεπτό ρε παιδιά. Αέρα στον αέρα. Δώστε ρε παιδιά όλοι τον αέρα. Αέρα μέσα. Ανήκαν ρε. Και εγώ επειδή δεν είμαι αγενής κύριε Μπουγάτσα, πάρτε και ένα γλυκάκι έτσι. Τα δικά σου είναι ναι. Δεν ακούμε μέσα. Πάρε ένα γλυκάκι. Δεν ακούμε. Ρε παιδιά δεν ακούμε από μέσα. Ναι. Αέρα μέσα. Έλα. Ο παππούς είναι. Έλα τι γίνεται καλά. Δεν ακούγεται. Το παράδεισο που. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγουμε γιατί. Τι είναι αυτό το κόφρε, τα μαθαίνετε. Ρε φίλε, συγγνώμη, δεν ακούγεται ρε φίλε μέσα. Έλα. Δεν ακούγεται. Γιατί. Άνοιξε το. Ποιοι κάνουν σέρβις τα μηχανήματα. Ρε σέρβις δεν τα στέλνουμε να τα κάνουμε. Δώσε ένα γλυκό και το σκηνοθέτη. Αργιανό είσαι ρε. Έλα σκηνοθέτη. Μπαγιάτικα είναι τρία μας. Αφού, φρέσκα είναι. Τι φρέσκα ρε. Αφού, φρέσκα είναι. Έσπασε το δόντι. Μη μιλάτε ρε, πρόβλημα έχουμε με τις γραμμές. Σήμερα έχουμε πρόβλημα. Σύνδεση με περπέρα. Έλα παππού. Τι γίνεται καλά. Τι καλά, χάλια. Ε, γιατί χάλια. Εντάξει, χάλια, χάλια. Ένα κύπελο. Αλλά εκεί, εκεί να σου να φορέσκα ρε παπασκάλι. Αν και παπουσί δεν είπε, δεν είπε αυτό. Ειδικά το γάμπρο να σου πω εκεί που μέσα στη Θεσσαλονίκη. Μια και είναι αντίπαλος ο γάμπρος, εσένα ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Βέβαια, μεγάλος αντίπαλος, ναι, ναι. Ακούς, αυτό μου ακούς. Βέβαια. Είσαι ένα κύριο σου βάζει, τι να σου λέω. Δεν είναι παπουσί, δεν έχει σημασία αυτό, αλλά δεν με πήγε κάποια να αναφέρω τον κολόγα μου να σου πω εκεί που δεν έχει σηκώσει ποτέ, έχει σηκώσει ποτέ ο γάβρος τίτλο μέσα στη Θεσσαλονίκη. Πότε! Ποτέ. Αυτό δεν έκανε τεμπού το αργά. Να βλέπω ποτέ τους κολόγαμπρους να πανηγυρίζουν σπιτάρες στο τέλος. Πέρσι με τον Ιακλή που το σήκωσε. Ακούω τι λέω. Να βλέπω ποτέ τους κολόγαμπρους να πανηγυρίζουν σπιτάρες στο τέλος. Σοβαρά, άλλες τώρα, παιδιά. Με πείραξε πάρα πολύ, ειλικρινά σου λέω, στεναχωρέθηκα. Στεναχωρέθηκες, ε. Δεν ήθελα να πάρω... Δεν είπες ψάρι το βράδυ. Ε. Ναι. Δεν ήθελα να πάρω ψάρι στο Κύπρο, όχι. Να ήταν άλλη ομάδα, πω, πέσω, άρε. Ήταν ο Ηρακλής, ήταν η Καραμαριά, ήταν ξεργόνε. Αλλά αυτό που έκανε ο γάμος με στεναχωρέθηκε πολύ. Εγώ να ήμουν στο Κύπρο, αλήθεια σου λέω, ανέβαια με τους γάμους που μπήκαν μέσα και πανηγύρια τους τσάντιους στο ξύλο. Ναι, παππού, εντάξει. Ελάχιστο, παππού. Σιγά, παππού, μη δέρνεις. Μη δέρνεις τόσο πολύ, παππού. Άσε μη πάθει τίποτα προστάτη σου, μη δέρνεις. Άσε με τώρα να δίνει τώρα αυτός 80 χρονών. Έγινε, παππού, εντάξει, θα τους δίνεις την άλλη φορά. Από τους γαλάτες ο παππούς. Ναι, σου πλακώσει ο παππούς. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Ναι. Πάμε. Ναι. Δυνατά. Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, ναι, πάρτε μπροστά. Ναι. Λοιπόν, στεναχωρημένοι είμαστε, λογικό είναι. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, ρε φίλε. Άντε, ρε φίλε, πιο αργό στη σκέψη και από τον Πάγεβιτ, σε τελείωνε. Λοιπόν, ναι. Αλλά είναι η πρώτη φορά και έχω διαφωνήσει πάρα πολλές φορές με τον κύριο Τρέγια. Ναι. Και λογικό είναι η Αριανός. Θα συμφωνήσω μαζί του. Και θα αναφερθώ στα παιδιά τα λαβείου. Ρε παιδιά, κάνατε εκπομπές μέχρι το είχαμε πάρει το κύπελο. Με τη λογική. Είχαμε κάνει ένα συμβόλαιο ότι είναι δικό μας. Σα μα το λες για μας εννοείται. Τι ήθελες να πούμε, ρε φιλέ, θα χάσουμε. Είμαστε ο Ξάνθη. Δίψα μας λέγαμε, πλάκα μας κάνεις. Συγγνώμη. Πλάκα μας κάνεις, ρε εσύ. Είσαι καλά, ρε. Καλά. Κάνε την πόλη μας, πες με τελικό. Και αφήσει να χάσουμε, είσαι χαζόζα. Είχαμε μέσα. Καρτούν. Και η ομάδα είναι πολύ καλή, φίλε. Του Άρη φέτος, έτσι και πέρυσι. Γιατί να μην είμαστε αισιόδοξοι και να μην θέλουμε το κύπελο. Άκουνε τι μας είπε ο άνθρωπος, να το λαθούμε. Και τι θες να πούμε, δηλαδή. Εντάξει, λέει, βοηθούμε να χάσουμε, ρε. Δεν βγαίνει, σου λέει, δεν μιλάς. Συγγνώμη, εγώ άλλο λέω. Τι λες, για πες μας. Ότι αγχώσατε τους παίκτες. Είναι λογική να παρουσιάσουν ότι θα φαβορεί. Ποιος ήταν, ρε, φαβορεί, για πες μας εσύ. Αφού ήταν φαβορεί ο Ολυμπιακός, πήγαινε σε στο σπίτι του Ολυμπιακού, ρε. Ναι, ήταν φαβορεί ο Κόκκι και ο Κοβάτσεβιτς ήταν ο outsider, σωστά. Ποιος ήταν φαβορεί, ρε. Ναι, ήταν ο Στολτίδης. Στο Κατατζόγλιο, ποιος ήταν ο Ολυμπιακός. Δεν πεγλένας, ναι. Και πήγα που φάγαμε. Ποιος ήταν, πες μας εσύ. Τεχνικά ο Ολυμπιακός ήταν. Ο Ολυμπιακός ήταν. Γιατί δεν έβαλες κανένα 100 ευρώ στον Ολυμπιακό, ρε μεγάλη τρέγια. Γιατί δεν έβαλες. Ήταν αδιάφορο για μένα. Αδιάφορο ήταν. Παντελώς αδιάφορο το μάτσο. Δεν με ενδιαφέρει. Και τι ήθελες να κάνουμε εσύ, ρε φίλε, εκπομπή και να λέμε. Ε, πάμε να κερδίσουμε σιγά σιγά. Με ρόμβο κέρδισε το 140 τον ανθρώπου που με πέναλτι. Άντε ρε Κάντινα, άντε μας πες με τα νεύρα μας. Γιατί ρε. Άντε ρε Κάντινα να πούμε. Να χωρέσεις πιο πολύ από μένα. Εγώ είπα αυτό το πράγμα. Ναι ρε φίλε, πες το, έχεις δίκιο. Ήταν ο καλέτα ο Τσάντερ και ο Χαβίτο. Ο Χαβίτο φαβορείται. Εμείς τι είπαμε.
Τη δίψα μας βγάζαμε ούτε ο Δέρμα το κύπελο. Ο Κάρβο και ο Δίλη Φωτάκη. Και μα δείχνει ευθύνη εμά, είσαι καλά, ρε. Όχι εσά προσωπικά. Τι όχι εσά, άκουσα πώ ξεκίνησε. Συγγνώμη, είναι λογική τώρα να ψήνουν αμιά και να πανηγυρίζουν από το πρωί. Τα έχει ξαναδεί αυτά. Πάρα πολύ μετά. Δεν ξέρει, κλείσον. Αλήθεια λέει, Κωστά, αλήθεια λέει. Γύρω του τρία μου κάνα Σάββατο βράδυ. Γύρω του τρία καράμπελα πάνω στην Παπαδάσταση. Τώρα έχει δίκιο. Κοίταξε λίγο. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι δεν είναι καράμπελα. Μα είπε ρε παιδιά, εμεί θέμε λέει που κάνουν. Όχι, δεν σε είπα. Όχι, τα ραδιόφωνα δεν σε είπα. Γιατί είσαι τσαντισμένο. Δεν άκουσα τι μου είπαν οι εκπομπέ σα. Κάναμε δύο εκπομπέ εμεί. Δεν είπε για εσά. Άσε τώρα να πα. Για εμάς είναι. Εμάς εσείς οι δύο λέτε. Για εμάς λέει. Εννοώ ότι είπατε κάποια πράγματα τραβηγμένα, ρε παιδί. Όχι, α πω. Και στο κάτω-κάτω τα παιδιά είναι οπαδοί. Οι δημοσιογράφοι ήταν. Τα παιδιά είναι οπαδοί. Λογικό είναι οι άνθρωποι. Ρε τι μα είπε, ρε το άτομο, ρε. Ακούω τι μα είπε. Πάμε. Δεν τσαρτίστηκα δύο μέρε, τσαρτίστηκα τον μαθαίνω πρώτο-πρώτο. Ακούω τι μα είπε. Και βλέπει τον καράμπερ ότι δεν μπορεί να βγει το μαρκάρισμα με το γκαλέτ, έτσι. Βάλ τον καράμπερ. Συγγνώμη, φίλε, δεν θα το ξανακάνουμε. Ρε συγγνώμη. Θα τον κόψει τη μαγκιά. Ό,τι έκανε δεν πιστεύε που έχα σου άρεσε. Που έχασε ο άριστα. Επόμενη γραμμή. Καραγκιοζάκο. Καλά, ράπ. Άσε με, ρε. Άντε, ρε. Εγώ το λέω, ρε. Πλάκα μας κάνεις. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Φαβόρη. Ακούτε. Ναι. Ακούς. Ναι. Έλα, βασικά θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο Τζίφτη και στον Ταχαμάτα και στο Γιάννη του Νταβατζή. Ακούς. Ακούς, ρε. Ρε. Ράπ. Ταχαμάτα. Κόψε. Λέγε, ρε. Τελείωνε, λέγε, ναι. Ακούς. Κούω. Πες μου, ισχύει ότι ο Άρης έχασε πιο πολύ από τη σιγουριά του. Ο? Ο Άρης, ότι έχασε πιο πολύ, επειδή από την αρχή, πριν αρχίσει ο αγώνας, μεταφέρθηκε στους παίκτες του ότι είναι φαβορί. Τώρα από ποιους και τι φταίει, τα έχω πει εγώ. Για αλλά και το άλλο που δεν μιλάει κανένας Αριανός, γιατί είναι κοτάρες αυτό το κομμάτι, φοβούνται να πούνε για το Πάγεβιτς να μην τους φύγει. Ξέρεις τι κοτάρες είναι. Αν ήταν ο Φυρός. Αυτός που λέει για κοτάρες, όταν ήταν ο Μπάκεβης πήγε στον Πάο και είχε τις πρώτες 10 αγωνιστικές 1-1, δεν έφαινε άλλο αποτέλεσμα 1-1. Έτσι ήτανε. Κλειστό του στο ματάκι ήταν. Κλειστό του στο ματάκι το ήταν. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μόνο που έκανε κλειστό. Κλειστό. Μισό λεπτό. Πότε ήταν αυτό. Κλειστό όταν ήταν ο Πάο, όταν πήρε ο Μπάκεβης στον Πάο και έφαινε τις πρώτες 6 αγωνιστικές 1-1 συνέχεια. Πού δούλευα εγώ. Δεν ξέρω πού δουλεύεις, ρε. Κεράδια, ρε. Στο τέτοιο ίσως, στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Ποιο. Στο... Περίμενε, δεν θυμάμαι, ήσουνα με τον Γελαστό και τον Μαυρόπουλο. Δεν σε άκουγα. Τι άκουγα. Άκουδο. Ναι, ακούω εκεί. Ήρθαν οι Πασόκοι Παοξίδες και με διώξανε. Κορόιδο. Όταν ήταν ο Πάγιος στον Πάο. Αυτό μιλούσε. Δουλειά έκανα. Έλεγες. Εγώ κορόιδο. Τα βάλα με τον Πατατούδη που του τα ρίχνε τότε. Τι σχέση. Δεν θα κόλλωνα στον Πάγκεβιτ. Αυτό τι σχέση. Του τα ρίχνε ο Πατατούδη. Κορόιδο. Κορόιδο. Εγώ τα βάλα με τον Πασόκ. Κορόιδο. 600 ευρώ το μήνα. Παρακάτω, ναι. Ακού. Έχει δει σε άλλη ομάδα. Πριν γίνει ο αγώνας μια εβδομάδα να πανηγυρίσει αυτό τον πύργο, αυτό τον απαντήσουνε, να απαντήσουνε. Δεν πανηγύρασαμε, φίλε, μπερδεύεσαι. Και τι κάνατε μια εβδομάδα. Είδες εσύ να πανηγυρίζουν. Είδες εσύ να πανηγυρίζουν οπαδοί του Άρη στο Λευκό Πύργο. Συγκέντρωση για το Λευκό Πύργο. Έγινε μια συγκέντρωση για τα παιδιά από την επαρχία στο Λευκό Πύργο. Και τι ανεβήκαν με πορεία. Τα παιδιά από την επαρχία. Έλα. Έγινε μια συγκέντρωση για τα παιδιά από την επαρχία στο Λευκό Πύργο και από εκεί ανεβήκαν όλοι μαζί στο γήπεδο. Το ήξερα να κάνει αυτό καμιά άλλη ομάδα. Τι έγινε? Το έχει ξανακάνει αυτό καμιά άλλη ομάδα. Τι να κάνει. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε, να το κάνουμε. Το κάνουμε εμείς. Εμείς πάντα πρώτο μπορούμε, φίλε. Πάντα πρώτο μπορούμε. Τέλος πάντων, ραπ για να κλείσω, δίνω τα χαιρετίσματά μου. Ρώτα τους για τον Μπάκεβιτς που δεν μιλάνε. Ναι, τι να πούνε, αφού είναι φοβητσιάριδες. Δεν λένε. Πριν τον αγώνα μπορούσαν να μιλήσουν, τώρα δεν θα πούν τίποτα. Τέλος πάντων, δίνω τα χαιρετίσματά μου στο Γιάννη τον Ταβατζή, στον Ταχαμάτα και στον Τζίφτη. Φλάκια. Γιάννη τον Ταβατζή, καλώς φίλε. Γεια σου φίλε. Ο Άρης φίλε, πάντως τελικό έπαιξε. Στο τελικό ήταν ο Άρης, ανεξάρτητα αν έχασε. Ναι. Και... Εσύ που αποκλείστηκες από το Βούλι, στο δεύτερο γύρο. Λιγότερο πόνο πήρε. Αυτός που είπα αποκλείστηκε το Βούλι. Κοίταξε πρώτα να μάθεις να αποκλείσεις ομάδες τύπου Βούλι και Τέλη. Και μετά ασχολήσουμε με τον Άρη. Πάντως έχεις δίκιο. Την άλλη φορά δεν ξέρω πότε θα φτάσουμε τελικό. Θα σε ρωτήσουμε πού να συγκεντρωθούμε. Επόμενη, τι να κάνουμε. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Θα πάρουμε ιδέες από σένα. Καλημέρα. Επόμενη. Ναι. Άντε ρε. Πάρε μπροστά. Ναι. Μ' ακούσε. Τηλεόραση κλείσε. Χαμήλες τηλεόραση ρε βλάχο. Έλα. Λέγε. Τι γίνεται. Μια χαρά εσύ τι γίνεται. Λοιπόν, καταρχήν θα πούμε να με παρεξηγούμαστε. Οι Αριανοί που είναι εκεί πέρα εκπροσωπούν τον εαυτό τους, δεν εκπροσωπούν τον Άρη. Φυσικά. Έτσι. Φυσικά. Οπότε, σε ό,τι λέτε εσείς, δεν έχετε εσείς δίκιο.
Φυσικά, τον εαυτό μας. Δεν έχετε δικαίωμα να βρείτε κανέναν Αριανό. Καταρχάς. Τι πράγμα? Κατά δεύτερον, τι να βρει. Κώστα, εγώ δεν θέλω να αναφερθώ ούτε στον τελικό που χάσαμε ούτε πουθενά. Στα σούτια που πέσανε μεταξύ των Αριανών. Στα σούτια που πέσανε. Τα σούτια μεταξύ των Αριανών. Εσύ είσαι κότα που δεν τα ανέφερε καθόλου. Ποιο? Εσύ. Τι λες, ρε. Ναι, ρε φιλέ. Εγώ τα είδα, φιλέ. Κάτσε λίγο, ρε, γιατί τρελάθηκα τώρα. Όχι, ρε φιλέ. Κάτσε λίγο, γιατί τρελάθηκα. Δεν μου λες, ρε φιλέ. Εσύ δηλαδή διαφωνείς με αυτά που είπα εγώ στην αρχή. Εσύ διαφωνείς με αυτά που είπα εγώ στην αρχή. Του παιδιά σου, τώρα μιλάω εγώ. Αντε ρε κανένα κιόζι, κλείσε ρε. Αντε ρε κανένα κιόζι, θα με πεις εμένα του παιδιά σου, βλάκα. Κλείστονα, κλείστονα, ρε. Θα με πεις εσύ βλάκα, βλαμένε. 19 χρονών έγινα βλάκα. Έχω να σπίσει τα μαλλιά μου στον Άρη. Βλάκα. Θα με πεις εσύ τον παιδιά σου! Καταρχήν, hey. Ποτέ δεν είπαμε ότι εκπροσωπούμε τον Άρη. Χάσατε ένα κύπελο, δεν μας κλείσετε το. Δεν μας κλείσετε το σταθμό επειδή χάσετε το κύπελο. Επειδή ο προπονητής σας κοιμότανε και επειδή δεν πήρατε σέντερφορ και πήρατε τον Αμαρόζο, δεν μας κλείσετε το σταθμό εσείς. Ποτέ δεν είπαμε εμείς ότι εκπροσωπούμε τον Άρη. Ναι, πείτε για τα σούτια που πέσανε, λέει. Στην κερκίδα των Αριανών. Αριανοί μεταξύ τους. Τίποτα δεν είδε. Δεν είδες τίποτα. Πραγματικά δεν είδα τίποτα. Τι? Να ερεμήσω λίγο. Ναι, πάνε γιατί. Να ναι, πάνε ερεμήσει. Πάνε εκεί, έχει μια βρύση με κρύο νερό. Ρίξε το κεφάλι σου, λίγο ερεμήσει. Άκουνα, δεις, άκουνα. Το μικρόφωνο μαζί το πήρε. Πέρα το κλείστα. Πήρε οφελό. Κλείστα το μικρόφωνο, ρε. Πήρε οφελό το μικρόφωνο. Από την Ελλάδα, Καζανάκη. Λοιπόν, να πούμε όμω, περίμενε. Ποτέ δεν είπαμε εμεί εδώ πέρα, ούτε ο Τρέγιας εκπροσωπεί τον Πάουκ, ούτε ο άλλο. Φίλα, θέλουμε να τη λέμε την άποψή μα. Δεν εκπροσωπούμε φυσικά κανένα. Είπαμε, κάθε ομάδα εκπροσωπείται από τη διοίκησή τη. Για τα σούτια εδώ. Δεν σου λέω τίποτα. Δεν είδα, ρε. Κάχα ζώσισε. Στο παλέ πώς είδα που ήμουν. Εντάξει, έγινε καλά. Δεν είπα. Εντάξει. Δεν είδα. Έγινε, ρε φίλε, δεν αμαλώσουμε. Δεν μου λε, Κώστα. Ναι. Θε να σου πω ότι είδα και δεν. Προγραμματισμένη εκπομπή 10 με 3, γιατί δεν έγινε. Τι? 10 με 3 το Μετρόπολη και προγραμματισμένη εκπομπή, γιατί δεν έγινε. Εγώ ήθελα να κάνω και δεν. Ναι, αλλά, ρε. Δεν ήταν να κάνει εσύ. Άλλο έλεγε το πρόγραμμα. Τι έκανε? Ποια πρόβλημα γραμμή, ρε. 50.000 κόσμο παίρνει. Ποια πρόβλημα γραμμή. Θε να μιλήσει από εδώ. Εντάξει, δεν μπορεί να λέει τώρα. Δεν μπορεί να λέει τώρα τον Μπουγάτσα τώρα. Γιατί? Δεν μπορεί να το λέει τα ίδια. Και επειδή πήγε 40 μπουγάτσε πάνω, επειδή δεν κάνει λάθο. Όχι 40. Ή ότι φανάτισε τον κόσμο και ότι έδωσε φαβορή τον Άρη. Ότι όλοι πέσαν και. Ο Νεμπεγκλέρα έτρεμε όταν πήγε στο γήπεδο. Και ο άλλο πήγε. Κάτσε εκεί που ο Νεμπεγκλέρα έτρεμε τώρα. Οι μπουγάτσε και οι δημοσιογράφοι και οι εγώ έφταιγα. Και εγώ έφταιγα. Ο μπουγάτσε έλεγε. Και εγώ έφταιγα. Δεν έλεγε να κερδίσει ο Άρη. Και εγώ έφταιγα. Πώ το έλεγε. Εγώ το είπα, εσύ το. Εμεί δεν φτάμε. Όχι, δεν είπαμε. Αυτό που λέει θα το πάρει, θα το πάρει. Θα το πάρει. Έτσι. Και θα το πάρει και σίγουρα και εσύ θα το πάρει. Έτσι. Όλοι. Γιατί έχω δει παγιά μέρα. Όχι. Περίμενε. Λες ότι φταίει ο Μπουγάτσας και τον εαυτό σου δεν λες. Τι είπα, πώς δεν είπες. Όχι, δεν είπες. Πού είσαι, ρε. Κάτσε να απαντήσει. Ναι. Παράπονο θα σε κάνει. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Δυνατά, ναι. Καλημέρα, μ' ακούτε. Ναι. Ναι, γεια σας. Λοιπόν, λίγο στον Αριανό θέλω να απευθυνθώ. Ένα έμεινε, ο άλλος δεν άντεξε. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, Παοκτσής είμαι. Ναι, μαθήματα οπαδισμού λίγο. Ήτανε μαθήματα λίγο οπαδισμού. Να σου πω. Ήταν σωστό που από τις 10 η ώρα το πρωί γινόσασταν όλοι τύρλα στη Ρετσίνα και μέσα στο γήπεδο δεν είχατε. Φωνή. Δεν μπορούσατε να βγάλετε. Μετά το 1-0. Φωνή. Άστο 1-0. Άστο 1-0 και άστα χαρτάκια και άστα τα καπνογόνα. Αυτά τα κάνουν μέχρι και οι βούληδες. Τι τα κάνουν αυτά? Μέχρι και οι βούληδες. Οι βούληδες. Οι βούληδες. Αυτοί που μας αποκλείσανε. Α, ναι, σωστά. Σωστά. Το κάνουν και αυτοί, ναι. Ήτανε σωστό? Σωστό, ναι, και κάνουν και αυτοί το χαρτάκι. Πες μου, σε ρωτάω κάτι. Παρακάτω. Ήτανε σωστό? Παρακάτω. Ήτανε σωστό. Που φωνάζανε από το πρωί. Από τις 10 η ώρα να είναι τύρλα και να μην ξέρετε. Να φωνάξετε, να βγάζουν φωτιά η γλώσσα σας μέσα στο γήπεδο. Δεν νομίζω να βάλαμε γλώσσα μέσα, αλλά δεν βοήθησε και το μάτς, φίλε. Έχεις δίκιο, φωνάζαν από πριν, αυτό έχεις δίκιο. Δεν βοήθησε και το μάτς. Δεν βοήθησε και το μάτς, πώς θα γίνει δηλαδή. Εντάξει, ένα. Λοιπόν, η κριτική και η καζούρα να είναι καλοπροαίρετη. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα με την καζούρα. Και όπως κάνουμε καζούρα θα δεχόμαστε, δεν υπάρχει. Τι καζούρα να το κάνεις, φίλε, το Ηρακλή θα έρθει να έμεινε, τον Πάο θα έρθει να έμεινε. Στην Ευρωλίγκα θα βγαίνει, δεν βγήκε. Κύπελλο θα πήρε, δεν πήρε. Τι να πει, ο άλλος είναι έξω, ήρθε μέσα. Είναι σε έξαψη. Ωραία. Η καζούρα είναι καλοπροαίρετη. Ό,τι και αν. Αρκεί να είναι έξυπνη. Να μην είναι έξυπνη. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αφιερωμένο στον Τρέγια. Στο πακί, στο ξαναλέω. Αντιπρόσησε σου λέω. Και του χρόνου θα στο πω πιο δυνατά. Αυτοκράτορα τη πλάκα. Ο λαός σου
Κλείσω, κλείσω το φελό, κλείσω. Έλα. Είμαι έξυπνο, ρε φίλε, αύριο. Έξυπνο, αλλά πρέπει να έχει και μυαλό για να κάνει. Έλα, έλα, έλα. Με προσβάλλει, κόβεσαι. Ήρεμα, πρέπει να έχει και μυαλό, εσύ που να δώσει μυαλό. Και προσέξτε του χαρακτηρισμού σα. Δεν επειδή χάσετε το κύπελο εσεί. Κάτι με κατεβασμένα τα παντελόνια, άγουα φωνάζει για να βρίσκετε. Ναι, και... Ναι, δεν σε έβρισε καθόλου. Δεν τι λε. Εντάξει, εσύ έχει και βλέμμα. Εντάξει. Και του Μπεκιάσου τον είναι. Του Μπεκιάσου δεν είναι. Του Μπεκιάσου δεν είναι βρισιά. Δεν νομίζω βρισιά το δουλεύω. Εντάξει. Τι είναι δηλαδή. Στο Αρσάκιο είσαι εσύ δηλαδή. Δεν μου είπε σε τι διαφώνησε, να μου πει σε τι διαφώνησε με αυτά που είπα. Αφού άρχισε να καυγεί. Σαν πολιτό. Το λέω ρε φίλε, διαφωνεί με αυτά που είπα εγώ. Σαν τον τρόμο κακό. Είπα κάτι εγώ λάθο. Ναι. Ότι δεν εκπροσωπούμε το λαό του Άριο σίγουρο. Ναι. Εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου, αυτό τον εαυτό του. Και πολλές φορές διαφωνώ με αυτόν. Σας είπε δύο πράγματα. Πολλές φορές διαφωνώ με αυτόν. Σας είπε, είπε για τα σούτια που πέσανε μεταξύ των Αργιανών και για τον Μπάγκεβιτς. Δεν απαντήσατε. Τι σχέση με τον Μπάγκεβιτς. Ξεκίνησε. Ρε, τι σχέση έχει αυτό το πράγμα, άλλο σε λέω. Ξεκίνησε και είπε ναι. Τα παιδιά με επιθετικό ύφος ναι. Ότι τα παιδιά εκπροσωπούν τον εαυτό τους και εγώ και δεν συμφωνώ μαζί τους. Για το ρωτάω. Και το ρωτάω, σε τι διαφωνείς με αυτά που είπα εγώ. Απάντησέ μου. Ναι. Ο Μπάγκεβιτς ήταν σε κακή μέρα όπως ήταν, όπως ήμασταν όλοι. Και οι παίκτες, όλοι. Έλα, το φυρό το σκίσατε. Ο κόσμος σε κακή μέρα. Το φυρό το σκίσατε, βρε. Άιτε τώρα. Να διώξουμε τον Μπάγκεβιτς. Το φυρό το σκίσατε. Να το διώξουμε. Τι με νοιάζει εμένα, θα κάνετε. Κριτική θα κάνετε. Θα το να το διώξουμε, το είπαμε. Ήταν σε κακή μέρα. Αυτό ήταν μόνο. Ήταν σε κακή μέρα. Όπως ήταν όλο ο άλλο σε κακή μέρα. Τι έκανα, να το διώξουμε ένα πτώπλο. Θέλει. Να μα πει ένα πτώπλο. Περιμένε να μα απαντήσει. Να τον διώξουμε. Η μεγάλη ομάδα δεν κάνει. Να τον διώξουμε τώρα τον Μπάγκεβιτς. Ναι, όχι. Να τον κριτικάρετε. Αυτή η κακή μέρα. Έτσι, την περίμενε ο λαός σου. Σωστό αυτό. 38 χρόνια. Τι να κάνουμε. Λάθος κάνεις. Να σταματήσουμε να υπάρχουμε. Λάθος κάνω. Δεν δικαιούται. Η ζωή συνεχίζεται. Εγώ αν είχα να πάρω 38 χρόνια τίτλο, δεν θα χάριζα κανέναν. Έλα βρε τώρα. Κανέναν, ειλικρινά σε μιλάω. Έλα βρε τώρα. Σταυροπόδι. Έλα βρε τώρα. Σταυροπόδι. Σταυροπόδι στο πάνω. Πήρε η κοπέλα με καρκίνο και έκλαιγε στην εκπομπή αυτού νου. Ξέρεις πώς το περίμενε ρε ο Αργιανός ναι. Αυτό το κύπελο. Σταυρο... Τι λέτε τώρα. Σωστό, αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, άκουσε με. Και τώρα... πες μου ποιος δεν το πίστευε. Άκου κύριε Τρέγκε, πολύ σωστό, έχεις δίκιο 100%. Φέτος τώρα, άμα είστε πάλι ένατοι, να δω την κριτική στον κύριο Ζαγοράκη, εντάξει. Γιατί φέτος πάτε για ψηλά. Α, 100%. Α, μπράβο. Εγώ, από πέρσι στο λέω. Τέτοιο λέω. Απλά δεν θα με δεις ένατο. Είσαι σωστός. Δεν θα με δεις ένατο. Αν με δεις ένατο. Άμα είστε 8η. Και έβδομο, και έβδομο να είμαι εγώ να κράξω. Έτσι να το ξέρει. Θα κράξω, κύριο Ζαγοράκη. Το Ζαγοράκη θα κράξω και τι επιλογέ του, βέβαια. Έχει κόσμο, Ένα χρόνο σωστό, το στήριξα. Κόσμο έχει, κόσμο έχει. Σωστότατο. Κόσμο έχει. Τι με σήκανσε. Γαυγίζει ο ένα, γαυγίζει ο άλλο. Δεν γαυγίζει καθόλου. Μας. Επόμενη γραμμή, ναι. Γαυγίζουμε λάθο. Μόνο με σένα. Ναι. Να το πλέ. Ναι, κύριε. Λοιπόν, θα πούμε λιγάκι μερικά πράγματα. Είπατε τρία λεπτά να μιλάει και μην γίνεται χάβρα εκεί πέρα να συζητήσουμε λιγάκι. Ναι, να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε λιγάκι. Λοιπόν, μερικά πράγματα. Σε ένα τελικό δεν υπάρχει φίλε μου φαβορί. Είναι 50-50. Μπορείς να δεις την πορεία της ομάδας μέσα στο πρωτάθλημα και να κρίνεις ποια ομάδα μπορεί να πάρει εύκολα το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καμιά ομάδα. Και αυτό περί κερκίδας και αυτά ισχύει, αλλά και οι παίκτες είναι επαγγελματίες, έτσι. Τι ισχύει? Ισχύει ότι επηρεάζει ας πούμε, την ψυχολογία των παιχτών, τους αγώνουν ή όχι. Αλλά είναι και επαγγελματίες, πέρα από αυτό. Πες μου λίγο κάτι ρε φίλε, Αργιανός είσαι? Το βρακάκι, το βρακάκι σκατωμένο ήταν φίλε. Αργιανός είσαι φίλε? Ήτανε, πράγμα, το βρακάκι δεν έπαιξε, ήταν πιο σκατωμένο από ό,τι ήταν στην Τούμπα φίλε. Λοιπόν, δεν έπαιξε μπάλα. Baby Lino, 4-18 κιλά. Δεν ήτανε η ομάδα, δεν έπαιξε μπάλα, αλλά δεν μπορούσε να πει ότι φταίει μόνο ο κόσμος. Δεν είχαν τον Τζαμπουκά, τι να γίνει, τελείωσε αυτό. 12-13 φάουλ φίλε. Σε ένα τελικό κυπέλου με καλύτερο αντίπαλο, ούτε μια κάρτα δεν λέει, φίλε. Κοίταξε, ο κόσμος, φίλε, που βρέθηκε χθες στο γήπεδο, άκουσε λίγο. Ο κόσμος του Άρη χθες που βρέθηκε στο γήπεδο, αξίζει συγχαρητήρια, τα λέμε όλα, έτσι. Και για την οργάνωση και για αυτό που έδειξε. Απλά δεν αξίζει συγχαρητήρια όταν δέχτηκε τον γκολ ο Άρης. Μούγκα. Όλοι ανάψανε τσιγάρο. Τίποτα, εκεί θα ξεσηκωθείς, εκεί θα βοηθήσει την ομάδα. Και η ομάδα του δεν του έδωσε. Ναι, φίλε, αλλά εκεί θα βοηθήσει την ομάδα. Γι' αυτό πα. Ναι. Δηλαδή, τι πα για να πανηγυρίσει μόνο τον γκολ. Ναι. Στην άσχημη δεν θα βοηθήσει την ομάδα. Ποιο θα την ξεσηκώσει. Ποιο θα μπει μέσα για να ξεσηκώσει την ομάδα. Δεν το κατάλαβα. Εγώ στο λέω γιατί σε αντίστοιχε περιπτώσει που παίζαμε εμεί, τρώγαμε 1-2-0-2-0-1. Φωνάζαμε, ξεσηκωνόμασταν. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε. Εγώ είδα όλους τους Αργιανούς, 10-15 χιλιάδες, πώς ήταν, 20. Δεν μίλησε στο 0-1, κανείς. Λοιπόν, σήκω πάνω, ρε, ξεσήκω στο γήπεδο, τι λες, τελικό, 40 χρόνια έχεις να πάρεις τίτλο.
Δεν το κατάλαβα. Τι πήγες να ανάψεις τσιγάρο? Φταίει που όλη τη βδομάδα περίμεναν. Κάτσε ρε φίλε. Δεν το περίμεναν ρε φίλε. Δεν το περίμεναν τον γκολ. Ήρθε και τι θα πει δεν το περίμενες ρε φίλε? Τι θα πει δεν το περίμενες? Δηλαδή ίσως να σίγουρος θα κερδίσεις 3-0. Δεν φαινόταν ότι θα φας γκολ. Φαινόταν ρε φίλε, να σου πω κάτι όμως. Δηλαδή βδομάδα, να πω, άκου για τον Μπάγεβιτς. Να πω ότι σου έκανε στο 6ο λεπτό γκολ, στο 8ο. Ακούς, να σου πω κάτι ρε, περίμενα να μαθαίνει την μπάλα. Να πω ότι έφαγε στο 8ο λεπτό γκολ, πάει στο διάλογο. Στο 32 το έφαγες. Σου κάνουν 4 αντεπιθέσεις. 4 αντεπιθέσεις φαρμάκι. Και εσύ συνεχίζεις. 1, 2, 3. Ο Θεός σου λέει, αν υπάρχει, θα φας φάπα σου λέει. Θα φας φάπα σου λέει. Αυτός εκεί. Δώσ' του χώρο του Ολυμπιακού. Πάρ τον. Πάρ το 1-0. Δεν είναι έτσι φίλε. Πρέπει να το σκεφτούν οι Αριανοί για τον Μπάγεβιτς. Ο Ολυμπιακός είχε προπονητή και ο Άρης δεν είχε. Που λέγαμε έχει ο Άρης προπονητή. Ο Ολυμπιακός ήταν διαβασμένος. Ήξερε τον τρόπο που παίζει ο Άρης. Είδες πως έκανε άμυνα ο Ολυμπιακός συνέχεια. Αλλά ήξερε ότι από δεξιά έχει ένα Γκαλέτη, από αριστερά έχει ένα Τζόρτζεβιτς και έχει δύο μπροστά μέτρα που βάζει. Με τέσσερις πάσες σου βγαίνανε μισό μέτρο από την περιοχή. Και πήγαινε μετά στο ένας εναντίον ενός. Πες μου εσύ πόσες πάσες άλλαξες για να φτάσεις μέχρι τη μεγάλη περιοχή. 20 δεν είμαι Αριάνος πρώτα απ' όλα, δεν είμαι Άρης. Άκουρα μαλάκα. Εντάξει, λέω, ναι. Ναι. Ο Άρης θα ανύπαρξε θετικά, ούτε μία φάση. Ούτε απείλησε ο Άρης. Ούτε μία φάση. Αν έκανε το 1-1 ο Χαβίτο, θάλασσε. Σε εκείνη τη φάση θάλασσε. Αν γινόταν το 1-1 από το Χαβίτο, μπορεί να άλλαζε. Μπορεί να άλλαζε. Έπρεπε να, άμα να βάζει τον γκολ ο Άρης, μπορεί και να ξυπνούσε. Αλλά δεν θα το βάζει ποτέ έτσι όπως έπαιζε, ρε φίλε. Συμφωνείς? Έγινε, για χαρά. Γεια σου, καλά. Τίποτα. Η ουσία είναι ότι δεν είχε ο Αριανός ο παίκτης ψυχή μηδέν εχθές. Μηδενικό, ένα μηδενικό ήταν. Δηλαδή, μηδέν ήταν, ρε φίλε. Στα μεγάλα μάτια. Δηλαδή, χωρίς πάθος. Θα έχω 38 χρόνια να πάρω κύπελο. Θα του σπάσω τα ποδάρια, ρε. Πού ξέρω εγώ τι για να τρέψω. Θα το δαγκάσω τα ποδάρια, τα κόκαλα να του σπάσω. Τι λέτε. Πλάκα κάνει. Ο Χαβίτο τώρα θα ξέρει και ο Χόκη τα 38 χρόνια τώρα. Επόμενη γράμμα. Κάποιο εδώ που τα πει. Εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα κύριε Ραπτοβουλέ. Καλημέρα κύριε. Είμαι υποψήφιος δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θες να δουλέψεις? Καλά να πάρεις και εσύ. Δεν νομίζω. Δεν είναι κατάλληλη πλέον. Τι ομάδα είσαι? Είμαι Ολυμπιακός αλλά φύλαθλος απλώς. Δεν πρόκειται να βρεις δουλειά. Το φαντάζομαι. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί ο Άρης ήταν φαβορή. Με εσάς θέλω να μιλήσω προσωπικά. Εγώ είπα ότι ήταν φαβορή. Τον κάναμε φαβορί. Το είπες και εσύ. Τον κάνανε φαβορί. Τον κάναμε. Εγώ, ο Ντρούλικο Μπουγάτσας, οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, οι οπαδοί του, οι παλέμαχοι του. Όλοι τον κάναμε φαβορί. Οι πάντες. Και εκεί ήταν το μεγάλο λάθος. Όχι, φίλε. Ήταν τόσο μεγάλη η δίψα. Ναι. Η δίψα του Αριανού για να πάει ένα τίτλο. Έκανε λάθος. Που χωρίς να το θέλει, άθελά του τον έκανε φαβορί τον Άρη. Συμφωνώ. Ενώ αν το δεις αντικειμενικά, δεν ήταν φαβορί ο Άρης. Συμφωνώ. Έτσι. Απόλυτα. Δηλαδή, να τα πάρουμε λίγο λογικά. Ο Ολυμπιακός έχει δεξιά ένα Γκαλέτη. Έχει ένα Τζόρτζεβιτς, ένα Κοβάσεβιτς, έχει Άντζα. Έχει Στορτίδη, έχει Ραούλ Μπράβο. Είχε Μπελούτσι αλλαγή. Έτσι. Νικοπολίδη ευρωπαϊκό τίτλο. Ναι, σίγουρα. Και είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρει 11 συνεχόμενα από τα αθλήματα. Έχει και τη διαιτησία. Αυτά συνεχόμενα. Στο πλευρό τη έχει και τα κονέ και ό,τι ώρα θέλει σε κάνει τη γουστάρι. Και πες μου ότι δεν είναι έτσι. Δεν θα υπολογίσει. Ξέρεις γιατί είναι κατεστημένο. Να τα λέμε κιόλα. Ναι, δεν θέλω να πω στο πνεύμα των οπαδών του Ολυμπιακού με τα κονέ. Αλλά θέλω να πω στο πνεύμα ότι είδανε καθόλου το ματς μες στη Ρεάλ με 10 παίκτες του Ολυμπιακού. Το 4-2. Ναι, το 4-2 που πολεμούσαν μέχρι το 80 και ήταν το ματς ισόπαλο. Εσύ το ματς Γιουβέντους Ολυμπιακός 7-0 το είδες? Ναι, το είδα. Λέει για ένα καλό ματς που έκανε ο Ολυμπιακός. Άλλο θέλω να σε πήρε η κεφάλα και εσένα. Δεν συγχαίρω την ομάδα μου. Που υποστηρίζω φιλαθλιακά, όχι υποδικά. Ναι. Εντάξει, ούτε μέλος είμαι ούτε τίποτα. Πού θες να καταλήξεις? Θέλω να καταλήξω γιατί υποτιμήσατε εδώ, γιατί και εγώ ζω. Κανείς δεν υποτίμησε τον Ολυμπιακό. Κομπαγάδα, ρε φίλε. Όχι, λάθος κάνεις. Κομπαγάδα είναι. Λάθος κάνεις και εσύ και εσύ. Ο Άρης υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του. Ναι. Να το ξέρεις. Ναι. Εδώ αυτό η αιτία που υπερεκτιμήθηκαν οι δυνάμεις του Άρη. Ήταν το πάθος και ο πόθος για τον τίτλο. Εδώ, να το ξέρεις, εδώ είναι ο πρωταθλητής την ημέρα του τελικού, το πρωτοσέλιδο. Βασιλόπουλο. Είχε το παίκτη του μπάσκετ να πούμε. Ούτε εκεί που ασχολήθηκε ούτε τίποτα. Ναι, αυτό ακριβώς.
ήταν όλα τα πράγματα απλά και τα κάναν τόσο μεγάλα και τόσο συναρπαστικά που πέσανε μέσα στην ίδια πείνα. Είναι η πείνα. Είναι η πείνα. Δηλαδή, είναι φίλε, τι μα λε, εσύ σίγουρο θα κερδίσει ο Ολυμπιακός αυτό, μα λε. Όχι. Θέλω να πω ότι ήταν το μάτι 50-50. Τότε τι μα λε, ήταν όλα τόσο απλά μα λε και τι απλά, ποτέ. Ποια απλά είδε εσύ. Εσύ, ναι? Από το ότι ξέρει να βρίζει, δεν ξέρει να σχολιάζει. Εγώ έβρεσα, ποιον έβρεσα, ρε φίλε. Και τον Λάισμαν και όλου του άλλου. Τον έβρεσα, είπα να μην χαμογελάει η ζωή του ποτέ. Ναι, αυτό το πράγμα θα το κυνηγήσω. Αυτό είναι βρισιά. Και είσαι δημοσιογράφος εσύ. Αυτό που είπε θα το κυνηγήσω. Γιατί εσύ δεν πρέπει να παρευρίσκεις αυτό το πάνελ. Τι είπε, θα το κυνηγήσω. Θα το κυνηγήσω αυτό που είπε ο κύριος. Άσχετα από ότι θέλει να παρουσιάζει με το σκουφί του και το γυαλί του. Κλείστο. Δικομανίσεις ρε φίλε. Στάσου, σταθείτε ρε. Στάσου λίγο ρε φίλε. Το τσουκαλά το κυνήγησε. Σταμάτα ρε λίγο. Κάτσε ρε. Σταμάτα ρε σε ένα λίγο. Το τσουκαλά που λέγε Βουλγαρί. Το κυνήγησε. Σε μιλάω ρε. Σταμάτα λίγο. Άσε το μας Βουλγαρί. Σταμάτα λίγο. Υπάρχει λόγος που σε λέω σταμάτα. Ναι. Λέγε. Εσύ γιατί παρεξηγήθηκες ρε. Δεν παρεξηγήθηκα. Μ' αρέσει να βλέπω. Λες θα κυνηγήσεις κάτι. Το τσουκαλά το κυνήγησες. Εσύ θα σταματήσεις ένα λεπτό ρε. Έχω μάθει στη ζωή μου. Δεν κατάλαβε αυτό. Να βλέπω και να ακούω ανθρώπους με λογικό πνεύμα. Χάσατε, δεν σας φταίει κανένας Λάισμαν και κανένα τίποτα. Ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν είναι κάτι τραγικό. Όπου και να κέρδισε θα ήταν Ολυμπιακός. Εξίσου μπορεί να ήταν και ο Άρης. Ένας αγώνας τελικό κυπέλου ήταν. Για σένα ήταν ένας αγώνας τελικό κυπέλου. Γι' αυτό ήταν η ιστορία. Για σένα. Ήταν ένας αγώνας τελικός κυπέλλου. Ναι, γιατί δεν μας είπε που έβρεσε. Ναι, αυτό ακριβώς. Του χρόνου είπε στο Λάισμαν να μην χαμογελάσει. Να μην χαμογελάσει. Γιατί... Δεν τον έβρεσε. Εντάξει. Πού... Γιατί θα με κυνηγήσει, ρε φίλε. Γιατί δεν κυνηγήσει, φίλε. Τι... Πώς θα με κυνηγήσει. Γιατί δεν τον κυνηγήσει. Θα βρω παραμέτρους. Εντάξει. Θα πω πολλές φορές και θα κάνεις τα μοιραία. Εδώ φράγκο λάθος. Εδώ είσαι λάθος. Έχεις μεγάλο λάθος εδώ. Δεν έβρεσε, δεν έβρισε ούτε απείλησε. Εντάξει. Εδώ κάνεις λάθος μεγάλο. Τι είπε να μην χαμογελάσει. Και είσαι και δημοσιογράφος, σπουδάζεις δημοσιογραφία. Θα έπρεπε να ξέρεις πέντε πράγματα. Κοίτα, ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις και εσύ μια αιτία να βρω και σένα. Γιατί άρα, φίλε, τον πρόεδρο σου που κατεβαίνει στα ποτήρια και βρίσκει τους αντιπάλους θα τον κυνηγήσεις. Κάθε. Τον πρόεδρο που κατεβαίνει στα ποτήρια και αποκαλύπτει όπως αποκαλύπτει τους αντιπάλους θα τον κυνηγήσεις. Για μένα δεν είναι πρόεδρος. Έτσι τώρα να πούμε. Για μένα δεν είναι πρόεδρος. Είστε κολόγε, πήγε στα τράμα που είσαι τρέλα. Κλείσω να ρε, άντρα τώρα. Είναι τρέλα. Γιατί να με κλείσει, εγώ δεν ξέρω. Πάρε στο τσουκαλά τα αφήσει ρε φίλε. Πάρε στο τσουκαλά. Στάσου, εγώ θέλω να μου το εκπληρώσει την άποψη. Μην ψαρώνεις τον Άρη τώρα. Ποιος ψαρώνει. Ο νυχτοφύλακας είναι 300. Κανείς δεν ψαρώνει. Απλά θέλω να ακούσω το σκεφτικό του. Γιατί δηλώσατε κύριε δημοσιογράφος, έτσι δεν είναι. Το θέμα του κυνηγήσεις. Σταμάτα ρε λίγο ρε. Μην μιλάει. Δεν δηλώνω ότι είμαι δημοσιογράφος, απλώς προσπαθώ. Σπουδάζεις δημοσιογράφος είπες. Αυτό είπες. Σπουδάζω. Ναι, αυτό δεν είπες. Ναι, προσπαθώ να ολοκληρώσω το πνεύμα μου. Ναι. Και αυτό θέλω να περάσω στον κύριο Ραπτόπουλο, γιατί μου αρέσει σαν φιλοσοφία και σαν τρόπο που κρίνει τα πράγματα στα γίγνεσθε του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάντως άκου να δεις. Για να σου δώσω και μια συμβουλή, γιατί εδώ είναι εκνευρισμένη σήμερα. Όχι, είναι το καταλαβαίνω ναι. Κύριε Ραπτόπουλε και συμφωνώ μαζί απλώς θέλω να καθησυχάσω από τίποτα παραπέρα. Χειρότερος. Και χειρότερη... να μην βρίσουν και να μην χαρακτηρίζουν. Άκου. Όταν οι χειρότεροι οπαδοί είναι οι δημοσιογράφοι και οι ρεπόρτερ των ομάδων, και όταν ο χειρότερος οπαδός είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει χειρότερος οπαδός. Ναι. Τώρα έτσι έχεις απέτηση τώρα από τον άλλο που έχασε το κύπελο μετά από 30 χρόνια. Όχι, κατάλαβα που έφερε. Ναι, όχι, δεν κατάλαβα. Μιλάμε καθαρέμους. Μην νομίζεις ότι αν πας να δουλέψεις, άκου. Όποια εφημερίδα και να πας να δουλέψεις, όπου και να πας, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, άπαξ και δεν είσαι οπαδός, δουλειά δεν πρόκειται να βρεις. Δηλαδή, άμα τη δεις δημοσιογράφος, ντε και καλά να πούμε ΣΥΕ κτλ. Δεν πρόκειται να βρεις άκρη. Το λέω εγώ δηλαδή από εμπειρία. Και αν προσπαθείς να πιάσεις δουλειά και σε Θεσσαλονίκη πουθενά σε καμιά αυτή, πάλι ο παδός πρέπει να δηλώσεις. Οπότε καλά τα λες τώρα που είσαι στο θρανείο, αλλά αν μπεις στο πνεύμα, αν δεν οπαδίσεις, φίλε, δυστυχώς δεν πρόκειται να βρεις δουλειά. Στο λέω σαν συμβουλή εγώ αυτό, τώρα σαν μεγαλύτερος. Κατάλαβα. Όχι, αν πας και γραφείς στη θύρα 7 θα βρεις. Και στη θύρα 4 και στη θύρα 3 θα βρεις. Να άστορα να λέει αυτό. Σε όποια θύρα και να πας θα βρεις. Να πω ένα σχόλιο προσωπικό μου χωρίς. Ναι, αλλά μιλάς 10 λεπτά, ρε φίλε. Δεν μπορεί να ακούμε σε όχι, εντάξει, άλλη φορά. Εντάξει. 10 λεπτά μιλάς. Συγγνώμη λίγο. Έχει μέσα 100 άτομα περίπου. Ανοιχτά μιλά, επόμενο. Φίλε, μου συντονίζω, ρε. Κοντέ. Ναι. Να πω λίγο κάτι. Να πει, φίλε, 2 λεπτά. Πες κάτι τελευταίο. Για το θέμα που λέγανε ο κύριος Τρέγιας, νομίζω. Ναι. Ο Παυζής.
πιο πολύ θα φοβόμουν να τον πάω σαν θέμα ψυχή και αυτή είναι στην κατάσταση που ήταν ένατο παρά τον Άρη. Παρά τον καλό Άρη στο κήπο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για το οπαδικό, μάλλον θέλω να πει. Okay, πάλι, πάλι κρου-κρου κάνει αυτό, παιδιά. Κρου-κρου κάνει αυτό πάλι. Ναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σα. Τώρα πάλι κρου-κρου κάνει. Πώ? Κάνει κρου-κρου πάλι ή δεν το αμιλήσω. Είναι καθαρή γραμμή. Κάνει. Σ' ακούω τώρα, ναι. Θα μιλήσουμε τώρα χωρίς λογοκρισία ή θα μας λέτε τώρα το Θεσσαλονικείο το κομπλεξικό. Δεν έχω ρε φίλε λογοκρισία από τώρα. Μπράβο, αφήστε με το λίγο. Θα πούμε τρία πράγματα σαν Αριανός και στους Αριανούς και στους Παοξίδες εκεί δίπλα που έχετε. Προσεκτικά, καταρχήν εσείς τι είπατε, κατά λάθος μου λέτε το θέμα, ότι πρέπει να είναι κάποιος ο παθός για να είναι δημοσιογράφος. Αυτό ήταν άσχετο το. Βέβαια. Εσείς ο παθός. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Τι είστε? Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Εδώ να πλάκα κάνουμε κύριε Ραντόπουλο. Εγώ κάνω πλάκα. Τελικά είσαι δημοσιογράφος ή ο παθός. Πρέπει τι τίμησε. Εγώ δεν είμαι σε καμιά αισία, δεν είμαι. Παραγωγός μου όμως. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος για να γίνεις πρέπει να γίνεις ο παθός πρώτα. Ωραία. Γιατί εσύ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε εσείς κανέναν δημοσιογράφο σε ρεπορτάζ ομάδος που να μην είναι οπαδός. Όποιος δεν είναι οπαδός δεν δουλεύει. Όχι, ξέρω, απλά τη διοίκησή δουλεύει σε μια εφημερίδα, έτσι, ναι. Σε μια εφημερίδα και εσείς δουλεύετε, έτσι, ναι. Δεν σας άκουσα. Σε μια εφημερίδα και εσείς εργάζεστε. Πώς. Ναι, που στα παραθλητικά εργάζομαι. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Το καταλαβαίνω και. Δεν είμαι δημοσιογράφος, κύριε. Εγώ όταν κάνω απεργία τη ΕΣΥΑ, τζάμπα κάνω απεργία. Ακούω, ναι. Πέστε τους κύριους τώρα που ψιλοκαριολογούν να δώσουν λίγο βάση, γιατί πρέπει να πούμε και μερικά σοβαρά πράγματα. Πρώτα στον κύριο δεξιόν σας. Έτσι, σε εκείνο με το σκουφάκι. Ναι. Πρώτον, να πλουτίσει το λοξιλόγιο του. Αριανός να είμαι, να το ξέρει, να μην μπερδευτεί. Ναι, σας ακούμε, φίλε, καλά. Να πλουτίσει, λέω, το λοξιλόγιο του, το γύρο με το σκουφάκι. Το καρτού πλέον έχει γίνει πολύ συνηθισμένη έκφραση. Οπότε κάπου κρατάει και. Βλέπει κάτι καινούριο, λέει. Από κινούμενα σχέδια, αυτό. Όχι, να αλλάξει και μια. Εντάξει, το ρεπερτόριο πρέπει να αλλάζει κάποτε. Σωστό. Δεύτερον, έκανε τραγικό λάθος για την ομάδα μου και του. Τι θα πει κακή μέρα ο Μπάκεβιτς. Δηλαδή, εγώ έπρεπε να πάω στην εργασία μου και στην εργασία μου δεν θα είμαι καλός. Τι εννοεί δηλαδή κακή μέρα. Τι δικαιολογίες αυτές είναι τις. Φοβούνται ρε φίλε μη. Τι κακή μέρα. Κακός προπονητής ή κακή μέρα. Κακή μέρα ήταν. Κακή μέρα. Ναι. Καλά. Συγγνώμη φίλε. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Συζητάμε. Εγώ το είπα λάθος. Για πες το μας εσύ το σωστό. Ναι, εγώ το είπα λάθος. Μέρα τι εννοείς, δηλαδή ήταν χθες κακός και άλλες μέρες καλός. Ναι, γιατί εσύ στη δουλειά σου είσαι κακός. Να καταλάβεις τα αυτονόητα και σου κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, ρε φίλε. Τον Ίβιτς. Ναι. Που είναι πιο αργός για την καθυστέρηση. Στο ξαναλέω, Αριανός είμαι. Ναι, εντάξει. Και παίζω Μπουγάτσα, ότι είμαι από το Γιαμπάλα ο Θανάσης. Για να μην νομίζω ότι είμαι παροξής. Το Μπουγάτσα παίζω. Είμαι ο Θανάσης από το Γιαμπάλα. Αν με έλα, βρε Μπουγάτσα, που σε πήγα προχθές στο Παλένι. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην συνεχίσουμε. Φιλαράκι, λοιπόν. Τώρα, τι κακή μέρα. Όταν τον Ίβιτς τον έχει μέσα έξω, βρέξει χιονίσει. Το Τζεντίλ τον γνωρίζεις, εσύ από το σχολείο, εσύ προσωπικά. Ναι, μου αρέσει. Γνωρίζεις. Ναι. Αυτοί που κάτσανε χθες επίτηδες, πίσω, οι Ολυμπιακοί, πίσω επίτηδες. Ναι. Χρειαζόταν ένας διαβολιστής. Κάποιος μπορεί να κάνει μια τρίπλα, φίλε, μια κάθε μπάζα. Μπουκαδόρο. Χρειαζόταν, ναι. Μπουκαδόρο, μπράβο. Χρειαζόταν, ναι. Ναι. Μήπως τελικά ήταν σε καμιά κολυβήθρα με Αρντάνο Μπάκεβιτς. Αριανός, το ξαναλέω. Αριανός, ωραία. Με Αρντάνο. Και στο 80 για πες μας, ρε φίλε. Εντάξει, σωστά αυτά που λες. Για πες μας. Δεν βρελάτε άλλο. Εσύ πες άλλο σωστά. Πες μου τι να κάνω. Πες μου τι να πούμε. Περίμενε. Εσύ στη δουλειά σου κάθε μέρα είσαι 100% αποδίδεις. Δεν σ' άκουσα. Τζάμι. Τζάμι, 100% είσαι κάθε μέρα. Δηλαδή θα πω μέσα το πρωί στη δουλειά μου και θα κάνω μαλακή. Συγγνώμη, δεν ξέρω, θα κάνω λάθη. Δεν ξέρω, είσαι ο αλάθασος, δεν κάνεις λάθη ποτέ. Κακή μέρα μου λες στο τελικό. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, πες στο τελικό. Εσύ τι λες, να τον διώξουμε τον πάγιο. Για να μην τον κουράσουμε, επειδή έχω και τον κύριο τον Πάξο να κάνω. Σωστό, όχι. Έκανε. Εγώ δέχομαι μόνο. Συγγνώμη, τι εννοείς, ότι έκανε επίτηδες λάθη. Δεν σε καταλαβαίνω. Όχι, ρε. Τι λέει. Μπάκεβιτς, φίλε μου, είναι Φυράκλας. Φυράκλας. Τυρί. Φυράκλας, φύρος. Φυράκλας. Θέλει δύο τροματοφύλακες και έξι αμυντικούς. Άποψή μου. Δεν είμαι Άρης, είμαι Αργανάρα. Δεν είσαι Άρης, εντάξει, καλό. Είμαι Αργανάρα, δεν είμαι Άρης, αυτό σου λέω. Αφού είναι Φυράκλας, ο φύρος δεν υπάρχει κάτι του, ρε φίλε. Ορίστε. Ο φύρος δεν υπάρχει κάτι του. Θα πάρει τον αστέρα εδώ. Μήπως δεν καταλάβεις τι είπα. Όχι, δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Είπες είναι Φυράκλας. Παίζει αμυντικά. Είναι μία ημιτασιόν του Φυρού.
Με κατάλαβε τον Μπάγκεβιτς. Ναι, ένα ζητοπαθή κομπλεξικό. Και αν δεν σε καλύπτω εγώ, πέρα και το φίλαθρο, μια κακή εφημερίδα σήμερα. Ναι. Και διάβασε την που αναλύει τα λάθη του Μπάγκεβιτς, γιατί εγώ μπορεί να είμαι και άσχετο. Καλεί ο κύριο Μπαζίνα, και αυτό μπορεί να τον ακυρώσει αν θέλει. Βέβαια, βέβαια πήρε μια εφημερίδα που τελευταία φορά που την πήρα εγώ, πριν από κανένα 20 ημέρο, είχε πρωτοσέλιδο Μπάγκεβιτς στον Παναθηναϊκό. Και το επόμενο πράγμα που έκανα ήταν να τη σκίσω. Τώρα μιλάμε για αυτό τώρα που ελέγχω. Όχι, όχι. Φίλε. Λέμε για την εφημερίδα, είπες για το φύλαθλο. Για το φύλαθλο λέω. Είναι μια εφημερίδα, σου λέω πριν 20 μέρες έγραφε ο Μπάγκεβιτς στον Παναθηναϊκό. Και με την που την παίρνω στα χέρια μου τη σκίσω. Και μάλιστα ήμουν και σε γνωστή καφετέρια και μέσα και έκανα αυτή την κίνηση. Να παίρνει με την εφημερίδα. Εντάξει. Για να τελειώσω με τον Παπαδόπουλο. Γιατί ο Παπαδόπουλο. Περίμενε λίγο, ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Ποιο θεωρεί. Εντάξει, να τον διώξουμε τον Παπαδόπουλο. Ποιο θεωρεί, α πούμε, πρέπει έτσι μια. Δεν είπα να ασχολείται. Δεν είπα τι να διώξουμε και τι να κάνουμε. Αφού είναι φυράκλα, δε φίλε, παίζει με δύο πούλμα στην εστία. Να μην τον διώξουμε. Εγώ απλό άλλο, δηλαδή κάτι άλλο είδες εσύ. Όχι, συμφωνώ. Με ποιον να φύγει. Άλλο σου λέει. Περίμενε. Άλλη κριτική σου λέει κάνει στον Μπάγκεβιτς κοκοκό και στο Φυρό φώναζε. Γιατί φώναζε ο Σούπερ 3. Ναι, αυτό λέει. Αυτό λέει. Να φύγει. Εγώ τώρα λέω επειδή μπορεί να είμαι και αδαής. Όχι, δεν είσαι αδαής, ρε φίλε. Είσαι πολύ σωστός. Είσαι πολύ σωστός. Πες μας. Ο κύριος Μπαζίνας σήμερα. Ναι, ο κύριος Μπαζίνας, ναι. Ο οποίος δεν είναι τυχαίος νομίζω. Είχε κάποια κριτική. Και ανέλυε τα λάθη του Μπάγκεβιτς, τα οποία τα βρήκε τουλάχιστον 10. Μα δεν λέμε, εμείς λέμε ρε φίλε ότι έκανε λάθη. Άντε να μην κάνω βαγγέλιο τον Μπάγκεβιτς. Μα άκουσα σε εμάς να λέμε ότι δεν έκανε λάθη ο Μπάγκεβιτς. Light. Νέος και τα λοιπά. Θέλω λίγο να περάσω για να μην το κουράσουμε, γιατί θα τη γραμμή θα την πλαδιάσω. Στο κύριο τον Παοξή λίγο να κάνω μια ερώτηση. Σ' ακούω, φίλε. Γνωρίζετε κύριε εσείς που έχετε τη φανέλα του ΠΑΟΚ ότι χθες στην καφετερία για μπάλα που αράζει τον Μπουγάτσας την ώρα των γκολ του Ολυμπιακού όλοι οι ομοειδεάτες σας που ήταν μέσα πανηγύρισαν τον γκολ του Ολυμπιακού, το γνωρίζετε ή όχι? Όχι, δεν το γνωρίζω. Πιστεύετε ότι έχει γίνει αυτό ή πιστεύετε? Πιστεύω ότι έχει γίνει. Ωραία. Αυτή τώρα είναι αντιφατική και καραγκιόζητε ή όχι? Γιατί θέλω να σου πω γι' αυτό. Πώς θα σε καβρίσουν το τρίλο τη Λοπέρα? Εσύ Αργιανός, είσαι φίλε Αργιανός, έτσι. Αργιανάρα, δεν είμαι Αργιανάρα. Sorry. Και το όταν έφαγε ο ΠΑΟΚ 3 στα προκριματικά του Champions League πανηγύρισε τα γκολ των Εβραίων. Ναι, αλλά εμείς δεν λέμε ότι οι Εβραίοι. Συγγνώμη, το παλικάρι είναι. Πανηγύρισε. Γιατί μου κάνει αναλογίε. Απάντησε, έβγαλε παλικάρι μου. Γιατί μου κάνει αναλογίε οι οποίε δεν συνάδουν. Εγώ το βρίσκω υγιέστατο αυτό που έγινε. Ρε φίλε, πω. Εγώ το βρίσκω λογικό. Στο ξαναλέω, σου αποδεικνύω με επιχειρήματο ότι είσαι αντιπαντικό. Φίλε μου, καλέ, το βρίσκω λογικό αυτό που έγινε. Μα καταλαβαίνει, σου λέω τώρα. Μου λε άλλα τώρα. Δεν συνάδει αυτό. Δηλαδή, εσύ αυτή τη στιγμή λε πανηγύρισαν τον γκολ του Ολυμπιακού, παγιά του. Και είναι, αν θέλεις και να πω, να το πω, συνέστημά τους. Μπράβο τα παιδιά. Πώς σε ένα μήνα θα φωνάξουν ξανά το θρύλο και τον Πειραιά? Άκουσε λίγο, Δεν πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ. Δεν πανηγύρισε. Άκουσε λίγο, ρε φίλε. Άκουσε λίγο. Δεν με ζήτησε μια απάντηση. Μπράβο. Ο ΠΑΟΚ δεν πανηγύρισε τον γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός. Πανηγύρισε τον γκολ που έφαγε ο Άρης. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Εσύ πες μου. Εσύ πες μου. Καλά για πάνω. Εσύ πες μου τώρα. Εσύ πες μου ότι αν θα έπαιζε ο ΠΑΟΚ ένα τελικό κυπέλλου. Έτσι με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Αν θα έτρωγε τρία γκολ, πάω να τα πανηγυρίσει. Εμεί δεν λέμε εχθρό μα είναι Ολυμπιακό, κύριε Τρέγια, εσεί το λέτε. Άρα θα το πανηγυρίζετε κι εσεί. Φυσικά το πανηγύρισαμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εμεί δεν λέμε ότι εχθρό μα είναι Ολυμπιακό, εσύ το λέτε. Τι να κάνουμε, οι ίδιοι είμαστε. Έχει δίκιο. Δεν είμαστε ίδιοι. Έχει δίκιο. Ίδιο είναι ο Πάο με τον Άρη. Χειρότερο. Δεν παρακαλώ πολύ. Να διαβάστε γιατί δεν είμαστε ίδιοι. Διαβάστε εδώ, διαβάστε και εδώ. Γιατί δεν είμαστε ίδιοι. Γι' αυτό δεν είμαστε ίδιοι. Για τη φανέλα που σε έδωσα να διαβάσει. Του Ολυμπιακού 10 χρόνια, του Ολυμπιακού η εθνική ομάδα, ο Νικόλας δεν τα λέει, όχι εγώ. Ο Νικόλας τα λέει, όχι, κάνω λάθος. Τι. Η εθνική ομάδα του Ολυμπιακού 10 χρόνια. Δεν ακούω καλά. Αν είχε εθνική ομάδα του Ολυμπιακού. Η εθνική ομάδα του Ολυμπιακού. Όχι βέβαια. Αφού ο Νικόλας το λέω. Όχι ρε φίλε, πώς θα γίνει τώρα, αυτό το λες εσύ. Ο Νικόλας το λες. Αυτό το λες εσύ επειδή δεν το πιστεύεις. Στο λέει ο Νικόλας κάθε φορά. Εντάξει, τον Νικόλα τώρα τον έχουν στην απέναντι. Εγώ δεν ξέρω κανένα Νικόλα. Δεν ξέρω κανένα Νικόλα. Παλιά ήξερα ένα Νικόλα. Παλιά. Παλιά. Για ήξερε. Παλιά ήξερα ένα Νικόλα. Ναι. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Στον κύριο Τρέγια ένα μήνυμα από ένα φίλο μου, Τάσο Τρέγια. Πες λέει σε αυτό τον Τρέγια ότι στον προηγούμενο τελικό χάναμε από το Γαύρο 3-0.
πέφταμε κατηγορία και ουρλιάζαμε σε σημείο που χειροκροτούσαν οι γάμοι. Πες του να δώσει αλλού μαθήματα. Ξέρατε ότι θα χάσετε. Πες του να δώσει αλλού μαθήματα. Μπορεί να δώσει μαθήματα. Έδωσε μαθήμα ότι όταν χάνεις έλεγες 2-0, φωνάζεις. Στον προηγούμενο στην Πάτρα λοιπόν, χάναμε 3-0, φωνάζαμε πιο πολύ από τους γάμους και οι γάμοι σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκροτούσαν. Το κόσμο το άρεσε. Εγώ λέω για αυτό το τελικό. Τελείωσε. Επόμενη γραμμή. Αυτό δεν δικό. Εσύ γιατί ήσασταν και στο μάτς. Η ομάδα σε νότα. Στηρίξατε. Η ομάδα όταν σέρνεται επηρεάζει μετά το 2-0. Ναι, δεν κατάλαβα. Η ομάδα μπορεί να σέρνεται. Εσύ φώναξε μετά το 2-0. Τρέχει, ο κόσμο φώναζε. Σταματά. Όσο και να φώναξε, ο κόσμο δεν παίζει μπάλα. Οι παίχτες παίζουν μπάλα. Εντάξει, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Γεια. Κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Θα σε χαρακτήριζα νεράιδα με το ραβδάκι. Νεράιδα? Με το ραβδάκι. Φαλακρή νεράιδα, γιατί δεν ξέρει. Ξέρεις γιατί? Ναι. Γιατί κατάφερες τις τελευταίες 2 εβδομάδες με αυτά που έλεγες να μεταμορφώσεις μια άτιτλη μικρομεσαία ομάδα και να την κάνεις Μίλαν. Μίλαν? Μίλαν την έκανες. Και νόμιζαν οι οπαδοί της, οι άτιτλοι οπαδοί της, ότι το κύπελλο θα το πάρουν χωρίς να παίξουν. Κάνω λάθος? Το παραδέχτηκε και ο ίδιος στην αρχή της εκπομπής. Όχι, είπα το σύστημα, όλο ήταν λάθος. Όλο το σκηνικό ήταν στήθηκε και λάθος. Μια άτιτλη μικρομεσαία ομάδα και την έκανες Μίλαν. Μια πρωταθλήματα. Όταν λέω μεταμόρφωση, όχι μόνο εσύ προσωπικά, ναι. Όλο το σύστημα. Ήταν λάθος το σκηνικό όλο. Έτσι, μπράβο, ήταν λάθος. Από πού προέκυψε ότι ήταν φαβορή ο Άρης? Από την πιθανή αδιαφορία του Ολυμπιακού. Πόσο διαφορά είχαν στο πρωτάθλημα οι δύο αντίπαλοι? Πάνω από 20 πόντους. Πάνω από 20 πόντους. Πότε κέρδισε τελευταία φορά Άρης τον Ολυμπιακό μέσα στη Θεσσαλονίκη? Κανείς δεν θυμάται. Πού να θυμηθείς? Θυμάσαι πότε? Ποιο, ούτε αυτοί δεν θυμούνται, κανείς δεν θυμάται. Ναι. Άρα, πού προέκυψε ότι ήταν φαβορή? Πώς ήταν φαβορή? Στο μυαλό τους ήταν φαβορή. Και όσο για αυτά που λένε ότι πανηγυρίζανε, για μένα καλά κάνανε. Γιατί μετά το μάτς δεν γίνεται να πανηγυρίζουν. Πάντα πριν το μάτς θα πανηγυρίζουν τα παιδιά αυτά, γιατί μετά το μάτς δεν γίνεται να πανηγυρίσουν. Δεν έχουν πανηγυρίσει ποτέ μετά το μάτς. Μόνο έτσι μπορούν να πανηγυρίσουν κατάκτηση τίτλου στο μυαλό τους και πριν από το παιχνίδι. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν άκουσα να το λέει κανένας. Η μεγάλη ομάδα της Ελλάδος, ο Ολυμπιακός, δεν μπόρεσε να φέρει 8.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Πόσο? Δεν άκουσα να το λέει κανείς. Λέω, η μεγάλη ομάδα, η Μπαρτσελόνα της Ελλάδος, δεν μπόρεσε να πουλήσει 8.000 εισιτήρια. Εμείς τρέχει, πόσο κατεβάσαμε το 2001? Στη Φιλαδελφία. Φιλαδελφία, πόσο στείλαμε? Πάνω από 11.000 είναι. 6.500. 11.000 κόσμο. Σε βάλω το βιντεάκι να το δεις. Θες το βάλω τώρα το δεις. Παραμύθια λέει. Καλά, εντάξει. Εγώ σου λέω ότι είχε πάνω από 11.000 κόσμο. Ας έκανα και εγώ πέμπτο ντάμπλ και ας πήγαινα 1.000 άτομα. Ας έκανα και εγώ πέμπτο ντάμπλ και ας πήγαινα 1.000 άτομα. Και αυτό σωστό. Θέλω να λέγε σε μεγάλη ομάδα και η ομάδα σου είναι τελικός, είναι απαράδεκτο να πουλήσει 8.000 εισιτήρια. Καταλαβες. Οι Σκοτσέζοι στείλαν στον τελικό 110.000 κόσμο. Αν είδες το μάτς Δετάρτη. 110.000 κόσμο. Στο UEFA πήγαινε, φίλε. Και η Μπαρτσελόνα της Ελλάδας δεν μπορεί να στείλει 500 χιλιόμετρα. Δεν είπα για... Δεν ξέρω, φίλε, εγώ ξέρω ότι ήρθε ο γάβρος εδώ πέρα, όλοι οι γάβροι και ψήνανε και αρνιά να πούμε τα μάλγαρα. Ναι. Αυτοί καλά κάνανε και ψήνανε. Τα μάλγαρα αρνιά ψήνανε, να μην κάνετε τους πείραξε. Δεν γίνεται αλλιώς να πανηγυρίσουν αυτοί, μόνο πριν το μάτσα πανηγυρίζουν. Καλά κάνουν, μην τους κατηγορείτε γι' αυτό. Αυτό δεν ήταν κακό. Καλά, κατέβα και εσείς στην Αθήνα και άμα κλείσει ο περιφερειακός της Αθήνας, εμένα με τρυπεί στη μύτη. Έλα, εσύ, κοίτα, τα χαϊδεμένα τα παιδάκια. Έχεις δίκιο. Τα χαϊδεμένα τα παιδάκια της Τρούμπας ήταν και δεν τους πείραξε κανείς. Εσύ κοίτα τώρα την εξηγίαση που θα κάνουν σαν χώρα τη μάλλον 17 πέτρε. Να σε βάλει μέσα πάλι. Πολεβέντη μα. Το παλί καρό μας θα τα κάνει όπως πρέπει, μη στεναχωριέσαι. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, μη στεναχωριέσαι. Με τυφλά μάτια. Δέσε μου τα μάτια, είμαι μαζί του. Να πω και ένα τελευταίο που είπες και συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Θα ρίχναν τον Ηρακλή και πέρυσι και φέτος. Θα ρίχναν τον ΠΑΟΚ. Ευρωλίγα και κύπελλο. Θα βγαίνουν Ευρωλίγα, άντε παιδιά και το κουμπί. Καλή τηλεθέαση. Καλή τηλεθέαση. Έφαγες popcorn. Και του χρόνου έχει πάει το γύρο. Τώρα μαζί θα βλέπουμε τη λεφτά. Έχει μπάλα και μπάσκετ Ευρώπη είμαι. Και είσαι στον Ευρωκόπη. Τρεις της Αθήνας και ο Άρης, φίλε, στην Ευρώπη. Θα ξαναδείς. Τρεις της Αθήνας και ο Άρης από τη Βόρεια Ελλάδα. Τρεις της Αθήνας και ο Άρης από τη Βόρεια Ελλάδα. Ευρώπη. Στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Και εσύ, μετά... πίτσα, μπύρα, καναπές. Άντε πάλι λουκάνικα θα έχουμε. Έγινε. Λουκατόνικ. Γεια σας. Και ψάρες θα έχουμε πάλι. Θα πέσουμε όμως. Είχαμε μία στο Champions League, θα έχουμε και μία ακόμα τώρα στο UEFA. Πέσουμε όμως. Μπράβο, Ζάιν και εσύ σταμάτα. Καλά, Τατιάνες. Καλημέρα. Τατιάνες. Ναι. 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 Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα μας. Ολυμπιακός είμαι. Σε περίμενα.
Σε πήρα και στο ράδιο, είχαμε μιλήσει. Ναι. Βράδυ ήταν, που σου έλεγα στον κήπο του καλού κτλ. Με κατάλαβες. Λοιπόν, σου είχα πει για τις μονάδες του Ολυμπιακού. Λοιπόν, για τα παιδιά του Αριανού που ήταν χωρισμένοι, του υπόλοιπου. Μα δεν φάνηκαν οι μονάδες του Ολυμπιακού, φάνηκε και σαν ομάδα καλύτερη. Του είχα πει στο ράδιο και το βράδυ μα θυμάσαι πριν τρεις μέρες. Το ότι εγώ γουστάρω να το παρεγάζει. Δεν σε νοιάζει όπου πήρε. Έλα. Βάλει το μαγιασμένο σε είπε ότι ήσουν. Ναι, σου είχα πει και το βράδυ το γουστάρω να το παρεγάζει για να τονωθεί λίγο το ηθικό, κατάλαβε. Ναι. Α το έπαιρνε, ρε φίλο Άρε, δεν είχαμε πρόβλημα. Δεν πειράζει, α το έπαιρνε, γιατί 38 χρόνια είναι πολλά. Θε όμω αυτό που με σύγχυζε και πριν από τον αγώνα. Εν μέρει με συγχύζε, γιατί προσπαθώ να βλέπω και λίγο μπάλα πέρα από, ποδικά, από τα ποδικά. Ναι, ναι. Με συγχύζει και τώρα μετά τον αγώνα. Ποιο? Αυτός ο μύθος του Μπάγεβιτς. Αυτός ο μύθος. Μιλάμε, είναι πολύ μύθος. Πολύ μύθος είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή... Αυτός ο μύθος όμως, φίλε. Έλα. Αυτός ο μύθος, φίλε. Ναι. Με αυτόν τον μύθο, μάλλον. Πήρες, έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Και σε πήρε 10 πονταλάκια. Και αν θυμάσαι καλά, έχασε την πρόκριση στο 89 από τη Λίβερπουλ που εκείνη τη χρονιά του σήκωσε. Κύριε, το ξέχασε βέβαια. Έφτασε ένα βήμα από τον ημιτελικό Champions League. Κύριε Τρέγια, με σας μιλάω. Όχι. Όχι, όχι, εμείς οι Αριανοί είμαστε. Αριανοί. Για τον πίθο του Μπάγκερ. Τηλεόραση δεν έχεις. Τρούλι, όχι. Α, εντάξει. Λοιπόν, ναι, χαμηλωμένη και με. Α, εντάξει, σε μέσα. Λοιπόν, Τρούλι. Ναι, σε ακούμε. Λοιπόν, καλή μπάλα μπορεί να έπαιξε με τον Μπάγκεβιτ, αλλά ένα από τα 11 από τα αθλήματα. Έλεγα τρία είναι μαύρα. Όχι. Να σου πω λίγο. Δεν σου μιλάω, περίμενε. Δεν σου μιλάω για χρόνια. Εγώ σου μιλάω για Ευρώπη. Θα μου δώσει ένα λεπτάκι. Ναι, ναι, κάτι. Εγώ σου μιλάω για Ευρώπη. Γιατί στο πρωτάθλημα. Άφησε με ένα λεπτάκι, θα δει. Εντάξει, άφησε με ένα λεπτάκι. Λέω. Πρώτα για το πρωτάθλημα. Αν από αυτά τα 11 πρωταθλήματα, τα τρία που θα έλεγα ότι είναι ψιλομαύρα, ήταν του κυρίου Μπάκεβιτς. Και για την Ευρώπη που λες, την καλύτερη πορεία που την έκανε ο Λεμονής. Και τους περισσότερους πόντους μου ζημάζει ο Λεμονής. Ναι, ρε φίλε, έκανε την καλύτερη. Έκανε... Εγώ καταρχήν δεν σου μίλησα για πρωτάθλημα γιατί και σάκο με πατάτα να βάλει εκεί θα το πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Αλλά σου είπα για Ευρώπη. Έφτασες, αν θυμάσαι με τον κόλλο. Με τον αέρα θα ήσουν ημιτελικό Champions League. Με τον Μπάγκεβιτς ήσουν. Αλλιώ ήταν διοργάνωση τότε, έτσι το θυμάσαι καλά. Εντάξει. Έμπαινε σε γκρουπ, δεν ήταν νοκάουτ. Όχι, ήταν γκρουπ και μετά νοκάουτ. Τώρα είναι από γκρουπ, πάλι σε γκρουπ. Τέλος πάντων, με τους περισσότερους πόντους μου θυμάζει ο κύριος Λεμονής για την ιστορία. Εντάξει, άλλο, αλλά δεν σε πήγε εκεί που σε πήγε ο άλλος. Εντάξει. Μίλας, κάνω μια ερώτηση. Μισό βήμα, ρε φίλε, από το ημιτελικό Champions League. Αλλά με πήγε ένα γύρο λιγότερο, ρε παιδί. Πες ένα μεγαθύρο που είναι στο τελικό αυτή τη στιγμή. Φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Όχι, όχι, του κάνω ερώτηση. Ο Μπάγκεβιτς χθες που έκανε τα λάθη. Πού έκανε λάθη ο Μπάγκεβιτς χθες. Ωραία. Για να μιλάμε. Έχω τρία λεπτάκια. Εγώ είπα. Κώστα. Ναι. Έχω τρία λεπτάκια. Χρόνο. Ναι, έχεις. Ωραία. Τα λάθη του Μπάγκεβιτς. Πρώτο λάθος. Ο άνθρωπος είναι loser. Πρώτο λάθος. Φαίνονταν τη φάτσα του. Όποιος έβλεπε τηλεόραση εκείνη την ώρα. Λοιπόν, στο 0-0 μιλάω. Έδειχνε αγχωμένος. Φοβισμένος. Χεσμένος. Λοιπόν, αυτό το λάθος του ποιο είναι. Ήθελε ένα βαρύ κορμί μπροστά Παπάζογλου. Όποιος βλέπει μπάλα. Παπάζογλου δεφορμένε, ρε φίλε. Φίλε από τραυματισμό είναι ο δεφορμένε. Ένα βαρύ κορμί τον Παπάζογλου. Ποια ομάδα έχει βαρύ κορμί, ρε φίλε, στην Ερφόρ. Πώς? Ποια ομάδα στην Ευρώπη παίζει με βαρύ κορμί. Ποια ομάδα στην Ευρώπη παίζει, ο Τροκπάτη είναι. Δεν υπάρχει βαρύ κορμί πλέον. Ο Τροκπάτη είναι, ρε φίλε. Στην Κωνσταντίνο. Ο Τροκπάτη είναι με τον Κωνσταντίνο, τον αφήσει 50 τρόμητα πίσω στα 100 μέτρα. Ο Κοβάσεβιτς τι είναι, ρε φίλε. Είναι πιο αργός και από πάπια. Ο Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου δεν είναι, φίλε. Τον είδες όμως με την Κώστα, ποιες ομάδες προκαλέσαν στον Άρη φέτος. Έλα εδώ, έλα εδώ. Ποιες ομάδες στον Άρη που τον δυσκόλεψαν φέτος. Άρχισες πάλι. Τι? Πώς? Ποιες ομάδες τον δυσκόλεψαν τον Άρη. Ποιες ομάδες. Ο Ηρακλής. Τι δεν άκουσα τίποτα. Όχι, τον δυσκόλεψαν. Αυτοί παίζουν με γρήγορους επιθετικούς. Σταμάτα. Με τι σταμάτα, μα έχει κάνει μπλε. Τι λες, ρε φίλε τώρα. Στάσου, ρε, περίμενε. Άλλο λέει, άλλο. Το πάω Ηρακλής. Κάτσε λίγο. Ποια είναι, μάλλον. 10 χρόνια μπροστά από σένα είναι ο Άρης, ρε φίλε. Τι είναι, ρε φίλε, στον Αβραάμ Παπαδόπουλο θα πα πα. Είμαι εγώ. Το καταλαβαίνει, σου λέω τώρα βλέπω μπάλα. Ή θα μιλήσουμε παδικά. Ναι, για μπάλα σου μιλάει, ρε φίλε. Δεν ξέρει, φίλε, άστον. Τι δεν ξέρει, Κωνσταντ. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Γνώμη του λέει και να μην ξέρει τη γνώμη του λέει. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Για βαρύ κορμί και τέτοια δεν ξέρει. Είναι ανάλογα πώς παίζει μια ομάδα, λέγεις, ακούω. Ναι, λοιπόν. Ο Άρης έπαιξε με χαμηλό σχήμα, ναι. Με βαθιές μπαλιές. Χαμηλό σχήμα και βαθιές μπαλιές, το χειρότερο πράγμα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να κάνει ο Μπάγκεβιτς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το τρίτο λάθος του Μπάγκεβιτς, το ξέρεις και εσύ καλύτερα γιατί διαβάζεις και είσαι και δίπλωμα προπονητή. Λοιπόν, είναι ότι ο Μπάγκεβιτς είναι καλός σε δύο πράγματα. Στο πρώτο, στο να το παίζει αρχηγός. Είναι μανούλα. Να το παίζει αρχηγός.
Δεν είναι coach Άγγελος Αναστασιάδης. Λοιπόν, και ξέρεις γιατί δεν είναι coach Άγγελος Αναστασιάδης? Γιατί όποια ομάδα είχε, και τον Ολυμπιακό την ομάδα μου, και τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ την πολύ θυμάμαι καλά, αλλά και τον Άρη, τώρα που τον έχει, είναι φρουφρού και αρώματα στο γήπεδο. Έχεις δει η ομάδα του Μπάγκερ να βάζει τα πόδια του συμπαίκτου στα φωτιά, που λες του παίκτες του ΑΕΚ? Είναι φρουφρού και αρώματα. Θυμήσου, ήταν στο καπάκι αυτό που θα σου πω, τον ΠΑΟΚ του Μπάγκεβιτς, εκτός από το τελικό που σκυλιάσανε που θα το έκανε αυτό και με το φιερό που λέει ο λόγος, ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, εκτός από το τελικό εκείνο, να. Φίλε, έλα. Κάτι ξεχνάς όμως, αυτή η ομάδα δεν είναι του Μπάγκεβιτς. Μισό λεπτό. Συμφωνώ. Γιατί ο Μπάγκεβιτς είναι δεύτερη αγωνιστική. Φίλε, δεν το ξεχνάς. Ντρούλινγκ, εντάξει, ξέρω. Δεν είναι η ομάδα του Μπάγκεβιτς αυτή. Ντρούλινγκ, μισό λεπτό. Οκ, εξαιρώ την ομάδα του, ότι δεν είναι ομάδα του. Πολύ βαφτή τώρα. Στο δεύτερο, μισό λεπτό. Θα πω για τον Ολυμπιακό Μπάγκεβιτς, θύμισε τον που ήταν στις αρχές, και για τον Μπάγκ που ήταν άλλα 2,5 χρόνια. Ήταν φρουφρού και αρώματα. Φίλε, εσύ που βλέπεις μπάλα, να σε ρωτήσω κάτι. Περίμενα να τελειώσω λίγο. Όχι, γιατί είπες κάτι. Όχι, γιατί είπες κάτι. Μπορεί να ξεχωρίσεις το center forward του Μάρι Κορμί. Κώστα, Κώστα, με ακούς? Σ' ακούω. Θυμήσου τον ΠΑΟΚ με το που φεύγει ο Μπάγκεβιτς και έρχεται ο Αναστασιάδης. Πάω με ένα φλεαράκι μου, με παίρνει και πάω πρώτη αγωνιστική στην Τούμπα. Έλα ρε φίλε μου, λέει παρέα. Και βλέπω το εξής ματς. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 4-1 ή 4-0, θυμάμαι. Μεσάντος. Το θυμάσαι? Εκείνο που το έδωσε το Πασόκ, τον ΠΑΟΚ. Το θυμάμαι. Το Πασόκ δεν ξέρω αν το έδωσε. Εγώ είδα ότι μέχρι τα που βγήκε ο άλλος με κόκκινη κάρτα στο ημίχρονο. Ναι, στον Μπασινά, σε ποιον ήταν, στο Φίσα. Άσε ρε φίλε τώρα. Δεν σου κρίνω. Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη. Έπρεπε να κερδίσει ο Πάο, κορόιδο. Δεν σου κρίνω εγώ όμως το αποτέλεσμα. Εντάξει. Σου κρίνω τον τόπο παιχνιδιού. Έσχιζαν πόδια. Έσχιζαν πόδια. Με τον Μπάγκεβιτ, οποιαδήποτε. Θα το δει αυτό το του χρόνου. Αν είναι ο Μπάγκεβιτ. Θα δούμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι πράσινο. Για να δούμε. Παρακολουθώ. Μισό λεπτό. Να ξεχωρίσουμε κάτι. Άλλο βαρύ κορμί, άλλο σεντερφόρ. Τον Ιμπεράιμοβιτ τον είδε σήμερα, φίλε. Πώς? Τον Ιμπραήμοβιτς τον είδε σήμερα, την κολέβαλε. Τον Τόρε τον έχει την που είναι 90. Πόσο τρέχουν. Λοιπόν, βαρύ κορμί είναι ο Κόλλερ, είναι ο Χαριστέας. Κατάλληλος προπονητής από τον Άρη, ποιος είναι? Βαρύ κορμί είναι ο Κοβάτσεφς. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιο σέντερ φορ. Ο κατάλληλος προπονητής από τον Άρη για μένα, ποιος είναι? Για πες, φίλε. Ποδοσφαιρικά. Ο Ερνάντες. Ο Ερνάντες. Ο Ερνάντες, μάλιστα. Ερνάντες. Για το Σεγκούρα που γράψε. Ακούστηκε γι' αυτό ότι αν φύγει ο Μπάγκεβιτς θα γυρίσει πίσω ο Ερνάντες. Έπαιξε και ωραία μπάλα ο Άρης και στημένος καλά στην άμυνα. Δυνατό σε όλες τις γραμμές. Έκλεισες, γεια. Το Σεγκούρα που κάρφωσε τον κόκκινο να μας πει τίποτα. Που αφιέρωσε τον κύπελο στον Ήβιτς. Ο Σεγκούρα. Αφιέρωσε τον κύπελο στον Ήβιτς. Και έφυγε, μάγκα. Ωραίος, μάγκα. Λοιπόν, επειδή παίρνει ο κύριος Περιπτεράς, ο Κώστας. Δεν μπορεί να βγάλει. Ομορφάντρα. Ο Κούκλος. Ο Κούκλος. Δεν μπορεί να βγάλει. Σας μεταφέρω ένα μήνυμά του σε εσάς τους δύο. Που τυχαίνει να τον γνωρίζετε και λίγο. Αν αλλάζετε λίγο το υφάκι σας, λέει. Και κάνατε λίγο την ποικίλη, δεν γινόταν και τίποτα. Περούσαν όλα όμορφα και ωραία. Τι του έτσι γίνεται. Δεν ξέρω, κάτι τον πείραξε τώρα στο ύφος σας, δεν ξέρω. Προφανώς, αν μπορέσει να βγάλει γραμμή, ας βγει να το πείραξε. Ποιο ύφο μας. Κοίταξε, αυτό δεν το καταλαβαίνουμε όταν βγαίνει στη γραμμή. Θα το καταλάβουμε τώρα που δεν βγήκε. Το καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνεις. Απλά να βγάλει το χαρτάκι. Το ύφος τι έχει το ύφος μας. Έλα μωρέ τώρα, σταμάτα τώρα. Κάτι θα είδε που θα βγει ο Ντίνο σε λίγο και θα τα πει. Ναι, καλημέρα. Πάρε ρε Ντίνο να σε ακούσουμε τώρα. Καλημέρα. Ο ηγεσίας θα πάρει ο γλου γλου γλου. Θα πάρει σήμερα ο γλου 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 να μας τα πει. Ο ηγεσίας. Ο ηγεσίας, ναι. Και κάποιοι σωλήνιδες δεν πήρανε. Ο Σουλίνας. Οι σωλήνιδες δεν πήρανε. Ο Σουλίνας δεν παίρνει. Ο Σουλίνας δεν παίρνει. Λεβονό έχει σταματήσει. Ναι, είναι πώ το λένε. Α, γιατί. Είναι παρεξηγημένο. Γιατί. Δεν το. Γιατί είναι. Για πε ρε. Εγώ θα. Λέτσο, δεν παίρνει. Παίρνει εκεί που θέλει. Εκεί που δεν μου μιλήσει. Πού παίρνει. Πού παίρνει. Τελείωσε. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Ανήλωσε τώρα. Έλα, ναι, 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 έλα, έλα, συγγνώμη, συγγνώμη. Έλα, καλησπέρα, λοιπόν. Για χαρά, ναι, άσου. Τρέγια, Παοκτσής είμαι βασικά, Ραπτόπουλε και στο ραδιόφωνο τα λέμε. Ναι, σε κατάλαβα, ναι. Ωραία. Τρέγια, κανένα νέο τίποτα από τον ΠΑΟΚ έχουμε. Φίλε, από αυτά που έχουν ανακοινωθεί. Συνεχίζεται η πέρα, πέρα από αυτά που είναι. Εντάξει, φίλε. Ούτε. Από αύριο διατίθενται και τα πρώτα διαρκές. Αυξημένα τώρα που δεν πειράζει. Αυξημένα δεν είναι. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Θα αυξηθούμε. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου ναι. Οι τιμές είναι όσο έχουν οι περσινές. Ναι. Έτσι. Και, μετά και είναι πρώτη τάξη ευκαιρία. Μάλιστα. Να πάμε όλοι από αύριο να πάρουμε τα διαρκεία. 100%. Με τον Σάντος μη σε μεγάλη μορφή. Με τον Σάντος, λοιπόν, με τον Σάντος και με τους παίκτες που θα έρθουν. Μπράβο. Λοιπόν, ναι. Επειδή εγώ θα μιλήσω για δύο λεπτά μόνο, εσείς ναι. Τώρα πείτε και μετά. Μάλιστα. Ναι. Είχα μιλήσει και στο Ραπτόπουλο κάποια στιγμή. Είπα για τον Σάντος. Ναι. Μπαίνω στο δίλημα να πάρω διαρκείας, δεν ξέρω ειλικρινά. Μάλλον θα στηρίξω και φέτος, αλλά Ραπτόπουλε νομίζω θυμάσαι τι είχα πει. Τώρα που δεν πήραν στο κύπελο, φίλε, θα στηρίξω λοιπόν, και εύκολα. Και έρχομαι στον Άρη. Βασικά κόλληβα τους έδωσες πριν. Τι
Τι είχε στο κουτί, όχι, γλυκά, γλυκά. Αγγλικά απλά, ε. Εντάξει, εντάξει, καλό. Έδωσε μπλούζα ο Μπουγάτσας και έδωσε εγώ γλυκάκια. Ναι. Δεν σκεφτήκατε. Ευγενική φυσιογνωμία. Ο Ολυμπιακός, ο πρωταθλητής, λίγες μέρες πριν το τελικό, είχε ένα άρθρο, έγραφε κάτι, ότι τους είπε ντροπή σας. Ντροπή σας έλεγε, αν νομίζετε ότι θα ανεβείτε, θα ανεβούμε για πλάκα, ας πούμε, για να κάνουμε πλάκα στο ναι. Καφτατζόγλιο. Ναι. Επίσης ξεχνάνε, υποτιμήσανε πάρα πολύ, εντάξει, κακά τα ψέματα, πήρε πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και φέτος μετά από χιλιάδες χρόνια έκανε και κάποια διπλά στην Ευρώπη. Άκου λίγο, φίλε, πώς σημαίνει... το όνομα σου? Ηλίας, ναι. Ηλίας. Ναι. Άκου, Ηλία. Ναι. Αποδείχτηκε χθες ότι ο Ολυμπιακός δεν χαρίζει τίτλους. Ένα πράγμα. Έτσι, αυτό λέει πολλά. Δεν μπορώ να δεχτώ. Είχα πει στο Ραπτόπουλο, Κωστή. Ναι. Κωστή. Ναι. Αν θυμάσαι, είχα πει. Έσα, χθες αποδείχτηκε ότι είναι παγίδα. Είναι παγίδα ότι παίζουν δεύτερο τελικό στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όταν παίξαμε στην Τούμπα, είχαν να το λένε. Παίζαμε στην Τούμπα και το χάσαμε και ο κόσμος. Θυμάσαι που το είχα πει. Ρε φίλε, στο Καφτατζόγλιο παίζαμε. Μα δεν έχει σημασία. Ο άλλος έκανε 500 χιλιόμετρα. Εσύ έπαιζες δίπλα στο σπίτι σου. Ναι, εσύ έπαιξες την Τούμπα, φίλε. Εγώ δεν έπαιζα στο Χαριλάου. Τώρα παίζουμε με τα μέτρα και. Ποια δεν μέτρα έχει σημασία. Παίζουμε, φίλε. Το ίδιο είναι το γήπεδό μου με το γήπεδο του Ηρακλή. Η ουσία ξέρεις ποια είναι. Ποια είναι αυτό που έδειξε στην εφημερίδα στην αρχή ο Τρέγιας. Τι έδειξε? Ο κόκκινος πύργος. Δυστυχώς το καταφέρατε. Βασιλιάς, εσύ η Ράμπο, εμείς ήμασταν στον Νίκο Γκούμα. Και ρίχναμε τέσσερα, είχαμε βέβαια πολύ καλύτερη ομάδα. Μα η προστάτηση της πόλης, εσείς η Ράμπο με τα φυσικά. Γιατί δεν κατέβηκαν, γιατί δεν ανέβηκαν όλους τους χιλιάδες. Εσείς μπορείτε όλους τους δένετε, για τους Ολυμπιακούς. Συγγνώμη. Είστε η Ράμπο με τα φυσικά. Καταρχήν, παιδιά, ειλικρινά, καταλαβαίνω την πίκρα σας. Λογικό είναι. Τρεις τελικούς τα τελευταία έξι χρόνια, πόσο είναι. Εντάξει, είναι πίκρα. Λογικό είναι. Αλλά βάλτε κάτω τα πράγματα και δείτε τα. Πήρατε το κύπελο, εδώ και δύο εβδομάδες σηκώνετε την κούπα, παίζετε με έναν Ολυμπιακό. Την άλλη φορά θα σε ρωτήσουμε τι πρέπει να κάνουμε, φίλε. Εμένα. Ναι, αφού μας λες ότι δεν έπρεπε να τα κάνουμε, θα σε ρωτήσουμε την άλλη φορά. Τέλος πάντων, άσε το τηλέφωνο σου. Δες το λίγο αυτό. Άσε το τηλέφωνο σου την άλλη φορά, άμα πάμε τελικά, σε ρωτήσουμε πότε θα φάμε, πότε θα βγούμε έξω. Αν πάρουμε αμάξι λεωφορείο θα σε ρωτήσουμε, μη σε αγχωριέσαι, θα σε πάρουμε αύριο. Το θέμα είναι ότι το θέλανε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Φυσικά το θέλαμε, γιατί είπε κάποιος δεν το θέλαμε. Όχι, το θέλαμε να ανεβούν εδώ πάνω με όποια ομάδα και με Καλαμαριά και με Ηρακλή και με ΠΑΟΚ να παίζανε. Α, μπράβο, τώρα μιλάω. Θέλανε να σηκώσουν κούπα. Τώρα μιλάω. Ναι. Ραπτόπουλε, να σου κάνω μια ερώτηση πριν κλείσω. Ναι. Ρωτάω εσένα ως πιο αντικειμενική απάντηση. Λέγε. Έτσι και παίζαμε, ήταν χθες ο ΠΑΟΚ, με αυτή την ομάδα. Πώς πιστεύεις θα ήταν τα πράγματα, με την ίδια ομάδα που έχουμε. Το 10 το ΠΑΟΚ, τον απέσιο ΠΑΟΚ. Θα κερδίζατε, φίλες. Όχι. Εκείνο που ξέρω είναι ότι τουλάχιστον θα τους δέρνατε στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή θα έπαιχνε κλωτσιά, κίτρινη κάρτα. Θα παίζατε αμυντικά σίγουρα. Θα δίνατε χώρο στον Ολυμπιακό. Θα τον τιμούσατε σαν ομάδα. Και από εκεί και πέρα θα πηγαίνατε σαν κλεφτοκοτάδες να μπείτε μέσα στο κοτέτσι, να κλέψετε καμιά κότα, να βάλετε ένα γκολ. Αυτή η τακτική του αντάρτικου, την οποία θα έπρεπε να ακολουθήσει και ο Άρης. Τον Άρη τον έβαγε αυτό ο λουζερισμός. Το αντάρτικο έπρεπε να το ρίξει ο Άρης, όχι όμως πριν το παιχνίδι. Θα έπρεπε να το ρίξει στο αντάρτικο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το να περιμένει τον Ολυμπιακό και να προσπαθήσει να βρει αυτό τον Ολυμπιακό ανοιχτό. Δεν το έκανε όμως, έπεσε στην παγίδα και το πλήρωσε. Ίσως την επόμενη χρονιά, τα επόμενα χρόνια να είναι πιο έμπειρος. Με τρεις τελικούς χαμένους, είναι μια εμπειρία κι αυτό. Μπορεί να τη δουν αλλιώς τη δουλειά. Είναι καλό ότι πήγαν στο τελικό, ήταν μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά τα λάθη τους σε θέματα στρατηγικής ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Ωραία. Και ο προπονητής τους, ο προπονητής τους έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αλλά και όλο το επικοινωνιακό κομμάτι. Η ομάδα τους έπρεπε να είναι από την Πέμπτη, από την Τετάρτη, σε άλλη πόλη να προετοιμάζεται. Αυτό που είπε ο Αναστασιάδης. Αυτή την ομάδα την πάω σε άλλη πόλη. Τι είχε δίκιο. Λοιπόν, δεν λες όμως την ουσία. Δεν είπε την ουσία όμως. Ποια είναι η ουσία, να ακούσω. Η ουσία είναι ότι 38 χρόνια ο φίλαθλος είναι πολλά να περιμένει ένα τίτλο. Και φέτος ήταν
και πείτε μου ότι κάνω λάθος. Η πρώτη φορά που το πίστεψε τόσο πολύ ο Αργιανός που την θα πάρει αυτό το κύπελλο. Έτσι, και από αυτό θα έχει μεγάλο χάσιμο παδικά, να το ξέρεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Θα έχει τεράστιο χάσιμο παδικά. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Να το ξέρεις. Θα υπήρχε, πάλι αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ αυτό το τελικό, θα υπήρχε μεγαλύτερη όθηση από τη και έστω και στο 1-0. Θα υπήρχε μεγαλύτερη 100% όθηση φίλε. Όχι, όχι, 100%. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο, 100%. Κατάλαβες. Βλακία κάναμε που δεν στείλαμε στο τελικό εσάς ρε φίλε. Έγινε. Όχι, 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 όχι. Περίμενε. Βλακία κάναμε. Τα έδειχνε σε κάθε γκολ ανάβατε τσιγάρα, το είπε και ο Τρέγιας, δηλαδή το είδε όλη η Ελλάδα. Αντί να βγάλετε εκεί το λαρίκι σας. Καθόσασταν λες και απολαμβάνατε. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά που βλέπεις. Βγήκανε, κάνανε ευχές στα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά που βλέπεις αδυναμίες και μας τις λες να διορθωθούμε. Να σε καλά. Θα διορθωθούμε. Μας τις επέδειξε εσύ. Θα γίνουμε καλύτεροι. Ο Σεγκούρα γιατί κλείστηκε πίσω. Γιατί ο Ολυμπιακός ο παλιός ο τελευταίος με θόλωσε. Που βλέπει και ξέρει μπαλά. Ο Ολυμπιακός γιατί κλείστηκε πίσω, Κώστα. Τι γιατί κλείστηκε πίσω. Γιατί φοβήθηκε ταχύτητα το έργο, Κώστα. Δεν φοβήθηκε. Το Paris Saint-Germain έκλεισε τους διαδρόμους για να. Ο Άρης πότε έκανε ευκαιρίες. Μόλις μπήκε ο. Πες πάνω, ο Κάλβο και έτρεξε λίγο την ομάδα. Το θέμα ήταν αυτό που είπε και εσύ σωστά, ότι δεν μπήκε σήμερα να κάνει αλλαγή το κόκκι. Πού ήταν ανύπαρκτο. Πάντως είστε πολύ πράγμα, ρε. Η κατάρα της γριάς, ρε φίλε, είναι πολύ ισχυρή τελικά. Ε, τώρα πάμε άλλες δύο γραμμές. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Χαίρετε. Να μην σε πιάσει το στόμα. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Ναι. Ο Ενωτικός είμαι πάλι. Είσαι ο Ενωτικός. Ο Ενωτικός που παίρνω και συνέχεια υπέρ της Θεσσαλονίκης, υπέρ της Ένωσης Θεσσαλονίκης. Συγχαρητήρια στον Άρη, παρόλο που δεν πήρε. Οι Αργιανοί λίγο να ακούνε λίγο την οθόνη να βλέπουν προσεκτικά. Σας παρακαλώ πολύ, ειδικά τον Μπουγκάτσο που τον έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Συγχαρητήρια στον Άρη που πήγε τελικό. Γιατί παιδιά, καλύτερα το κάτι παρά το τίποτα. Συμφωνείτε. Κατάρα όποιον χαίρεται με οποιαδήποτε. Λείπει Θεσσαλονική στοιχεία. Ναι, μη λες κατάρα, μπορεί να φας καμιά μήνες, πρόσεχε. Να με επιτρέψεις να μιλήσω, φίλε μου. Κατάρα είναι το υπόπτη. Κατάρα, οποιαδήποτε. Οποιοδήποτε Θεσσαλονικιός χαίρεται. Για σένα. Με χαίρεται. Όχι, Τρέγια, εντάξει. Και πολλοί παοξίδες, δυστυχώς με λείπει, μου το διαπίστωσα. Χαίρεται με την ήττα του Άρη. Το αντίθετο φυσικά, όταν και ο ΠΑΟΚ πάει τελικό, κατάρα στον οποιοδήποτε Αργιανό, χαρεί με την λύπη είναι. Του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Είσαι το 3%. Είμαι το 3%. Να έρθω από εκεί, να, έρθω από εκεί να δεις που πολλοί μου λένε ότι αυτές τις απόψεις που έχω τις έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό. Κοίταξε. Ο Ραπτόπουλος φυσικά καλά κάνει, καλά θέλει να υπάρχει διαμάχη. Ο Ραπτόπουλος καλά κάνει, θέλει να υπάρχει διαμάχη. Εγώ είμαι υπέρ του Ενωτικού Θεσσαλονικιά. Είναι κακό αυτό που κάτσα. Στο ποδόσφαιρο ναι, ρε φίλε. Άστρα στη φαρμακό αυτή του ρε φίλε τώρα το Μπουγκάτσα. Όχι, εγώ ρωτάω, δεν ρωτάω καλά. Είμαι ο δεύτερος Μπουγκάτσα και είμαι υπέρ της Θεσσαλονίκης. Είναι κακό. Αν υπέρ της Θεσσαλονίκης λέει. Καλό είναι, καλό να υπάρχει πιστεύω. Εγώ είμαι στεναχωρημένος που Άρης έχασε. Να σου πω κάτι. Ναι. Απλά αυτό που λες είναι λίγο σαν όνειρο ακούγεται. Γιατί ρε Μπουγκάτσα σε χαλάει, σε χάνω, επηρεάζω τον Άρη σου. Δηλαδή σε κάποιον τώρα πορωμένο έτσι να το βάλεις μυαλό και να. Να πεις ξέρω εγώ όταν εδώ βλέπεις οι άνθρωποι, εμένα, καλά, οι άνθρωποι λένε να. Ότι ο εχθρός τους ο μεγάλος είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Κάτι που βέβαια ανέβαινε το μόνο αυτό το πιστεύω. Και χθες ήταν όλοι με τον Ολυμπιακό. Ντροπή, αυτό λέω. Ντροπή. Δηλαδή πριν να πω κάτι άλλο που με πείραξε. Να πεις φίλε και να τελειώσει γιατί θέλω να πάω. Ωραία, ναι, ναι. Εγώ προσωπικά δεν είμαι Ολυμπιακός. Αφήσατε παοξίδες Αργιανοί μέσα στη Θεσσαλονίκη μας να πούνε γαμιέται ο Άρης και η Θεσσαλονίκη. Κόπηκες. Κόψε τώρα. Τι μπορεί να κάνουμε, ρε φίλε, φήμωτρο, να βάλουμε. Δεν υιοθετούμε τέτοιες εκφράσεις παρά το γεγονός ότι υπάρχει χι κόκκινο εκεί πέρα. Του φανέλα το λεπτό. Δηλαδή, αν κάποιοι πάνε να βρουν, τι μπορούμε να κάνουμε, λέμε. Ναι. Εντάξει. Πάει στο τελευταίο είναι παιδιά. Εντάξει, πάμε, ναι. Έλα, Κωστή. Ναι. Είμαι του κουνιάδου σου, του ταξιτζή, φιλαράκι. Θέλω δύο λόγια να πω. Του Γιώργου. Ναι. Κουβαρντά κι εσύ. Ναι. Άπλασε! Άνισε, τι να πω. Μη βρίζεις. Sorry. Λοιπόν, ήθελα να σου πω δύο λόγια. Εγώ είμαι Άρης. Ωραία, όλη τη χρονιά πήγα στο γήπεδο. Τότε με το -5 όταν ήταν ο Κάκος που διέκοψε το παιχνίδι μια ώρα και είχαμε μελανιάσει όλο από το κρύο. Ωραία, και εισιτήριο για το τελικό δεν με δώσανε. Ωραία, δεν άκησα εγώ δηλαδή να πάω εκεί πέρα. Όχι. Και μου ήρθε ο άλλος από τη Ρόδο που μένει να πούμε, ο άλλος από την Κρήτη μου ήρθε από την Κοζάνη, Πάτρα,
και εγώ που το σπίτι μου είναι 200 μέτρα από το γήπεδο. Και κάποιες προσκλήσεις, φίλε, πουλήθηκαν προς 180 ευρώ από κάποιους. Προσκλήσεις που φέραν όλοι. Δεν τα λες. Τις γκόμενές τους που φέραν όλοι εκεί πέρα που παλίσανε. 180 ευρώ η πρόσκληση και 200 ευρώ η πρόσκληση πουλήθηκε. Βέβαια. Δηλαδή πρέπει να γίνω. Από ποιους, πες μας. Μπορώ να πω στον αέρα ονόματα, όταν τελειώσει η κουμπί, σου πω. Τι εννοείς δηλαδή από κάποιους. Από επίσημο. Από τη δικιά σας οικογένεια, από μέσα. Δηλαδή πρέπει να γίνω σούπερα, δηλαδή για να έχω θέση να πούμε στο τελικό. Ρε φίλε, απλά πράγματα. Εισιτήριο διαρκείας είχες. Όχι. Εισιτήριο διαρκείας δεν είχα κοστεί, αλλά έδωσα, είχα πάει σε όλα τα παιχνίδια μέσα, στην 2 ή στην 1. Ναι. Ωραία, έχω δώσει πάνω από 700-800 ευρώ. Στη Λέσχη είσαι. Στη Λέσχη είμαι, ναι. Είσαι στη Λέσχη. Άμα στη Λέσχη, ρε φίλε, έπαιρνε εισιτήριο δικαιώσουμε. Όχι, ρε φίλε, σε λέω δεν έγινε να πούμε από εδώ από εκεί. Ο ένας το γνωστό, του άλλος από εδώ από εκεί. Ναι, φίλε, και εγώ στη Λέσχη είμαι. Κρατημένα είναι τα εισιτήρια. Τι λες τώρα. Ποια άμα είσαι στη Λέσχη, δικαιούσουν ένα εισιτήριο. Ποια λες. Τη Λέσχη, φιλονάρι, ποια λες. Ποια λες και κατάλαβες. Εσύ ποια λες. Σούπερ 3 κατάλαβα εγώ. Όχι, ρε. Και σούπερ 3 είσαι γραμμένος. Στου Ιωρολογίτε είναι γραμμένος. Και δεν είσαι εισιτήριο, ρε φίλε. Σε λάθος σύνδεσμο είσαι. Καταρχήν δώσα 500 εισιτήρια μόνο για του Ιωρολογίτε. Γιατί. Πόσα. 500 εισιτήρια δώσα μόνο. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω αυτά, κύριε Ιρεστόπαντα. Εγώ είμαι στο χορτάρι, δεν ξέρω. Α τα πει ο κύριο Σέρβερ. Πάντως, φίλε, αν ερχόσουν χθες αυτό που είπαμε εμείς. Όλοι μπήκαν, φίλε. Μπήκαν όλοι. Μπήκαν. Είχαν, δεν είχαν εισιτήριο, όλοι μπήκαν. Ήμασταν παστομένοι, σαν σαρδέλες ήμασταν. Αν είδε. Φίλε, όλοι δεν μπήκανε. Τώρα... Όλοι δεν μπήκανε. Όσοι ήταν έξω από το γήπεδο, όλοι μπήκαν. Όσοι ήταν έξω από το γήπεδο, μπήκαν μέσα όλοι. Αυτό είναι στάντα. Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ πάντω θέλω να πούμε εγώ. Ήταν τόσο μεγάλη μάζα, δεν μπορούσα να σταματήσει. Εδώ υπήρχε και ειδήψα του κόσμου να μπει μέσα που δεν μπορούσε να σταματηθεί με τίποτα. Γιατί δεν είχε από κανένα. Σιγά, πήγανε, ναι. Με το μείον 5 τότε με το κάκο που σταμάτησε μια ώρα το παιχνίδι να πούμε με το κρύο τότε που ήταν όλοι τότε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Είδες. Τώρα απλά εγώ σε είπα ότι χθες αν ερχόσουν θα έμπαινες. Όπως μπήκανε και φίλοι δικοί μου χωρίς εισιτήριο χθες. Εγώ πού να το ξέρω εσύ. Το λέγαμε εμείς. Μπουγάτσα, εγώ δεν. Όχι μόνο εμείς και όλοι το λέγαμε. Και βγήκε ο Σκόρδας και ζήτησε συγγνώμη τώρα για αυτούς που δεν μπορούσαν να βρουν εισιτήριο. Δηλαδή, εγώ ποιο να κατηγορήσω. Την αστυνομία να κατηγορήσω τώρα. Δεν μπορεί το αφεντικό της πόλης να μην πει μέσα σε ένα γήπεδο που είναι στη Θεσσαλονίκη. Μας το πεις. Δεν μπορεί. Ναι, εσύ που γράψε. Εγώ ήθελα να χαλαρά να πάω τώρα άμα... Μην το λες πριν. Δηλαδή με τα ντου και με αυτά εγώ ήθελα να έχω το εισιτήριό μου εξασφαλισμένο και να πάω σαν άνθρωπος. Δεν ήθελα να σκάρεις. Στηρίζεις το ρέμο φίλε, το ρέμο το στηρίζεις. Για το τρέγιο ήθελα να πω που είχε πει ότι ανάψαν όλοι τσιγάρο μετά το γκολ του Ολυμπιακού. Δεν το είπε ο Τρέγιας. Το είπα. Το είπα γιατί το είδα στη τηλεόραση, φίλε. Τηλεόραση στον γκολ έδειχνε τις αντιδράσεις των φίλων του Άρη. Εντάξει, οι άνθρωποι λογικά ήταν παγωμένοι. Με ποιον έπαιζε ο Πάουκ που γυρίσαν όλοι τις πλάτες. Απλά ρε φίλε, εγώ κάνω σύγκριση με τους δικούς μου οπαδούς. Με τους οπαδούς του Πάουκ. Έτσι, στις δύσκολες και στις άσχημες, εκεί φωνάζαμε και τσιρίζαμε. Εδώ ένα το τον Πάουκ έχουν και πανηγυρίζουν με το Ζαγοράκι. Ένα τον Πάουκ έχουμε και με το Ζαγοράκι και ένα τον Πάουκ. Έχεις μέσα όρο εισιτηρίου 18.000 φέτος. Άκουλε. Σε ποιο μάτι γίνεστε τις πλάτες. Με τρία σολτά όταν πάνω αυτά. Καλά. Τρέγια. Έλα. Σε ποιο παιχνίδι γίνεστε τις πλάτες. Με τον Αστέρα Τρίπολης ήταν. Με τον Δρασίβουλο και φύγαν. Ναι. Με τον Δρασίβουλο ήταν. Α, στην αρχή. Έλα, τέλος. Και τέλος. Και δεν αντέχουμε. Με τον Αστέρα, ναι. Ναι, τέλος. Τέλος. Γεια σου. Αυτός είναι Ακλειδέας με φάνηκε δίπλα. Παρά. Με φάνηκε ένα κλειδέα. Α, δεν ξέρω. Ρώτα τα παιδιά μέσα, θα πάρουμε άλλες γραμμές. Τι ώρα είναι. Κλείνουμε, λέει. Λοιπόν, θα προσθέσετε κάτι. Προσθέσουμε. Ναι. Τι να πω αυτά που. Ψηλά το κεφάλι. Όχι, ψηλά το κεφάλι. Ψηλά το κεφάλι. Τι θα κάνουμε, χαμηλά το κεφάλι. Περιπτερά. Ψηλά το κεφάλι. Που κόστε. Για μένα. Κλάσαμε ένα τελικό. Είναι πολύ λίγο. Η ομάδα θα γίνει ακόμη καλύτερη. Πιστεύουμε στην ομάδα. Εντάξει, πειθαρχήκαμε. Λογικό είναι αυτό. Πιστεύουμε στην ομάδα, στους παίκτες. Ο Ντεμπάζ δεν έπρεπε να βγει. Χρειάζεται κάποιες φυσικά οφθαλμοφανείς αλλαγές και κάποιες ενέσεις. Ειδικά σε ένα σημείο της ομάδος. Χρειάζεται. Το έχουμε πει. Στο κέντρο. Χρειάζεται ο Άρης δύο παίκτες στο κέντρο. Μόνο στο κέντρο δεν. Καλά, εντάξει, κι άλλο χρειάζεται. Λέμε εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα του Άρη. Από τότε που έκανε κιόλας, ας πούμε, μια ομάδα καλή. Εσύ και να μην είναι η Χαλκιά θα βάζεις.
Τι θα βάζα? Αυτό ήταν ένα ρωτήσω. Πολύ καλό. Κέλε με χαριά. Δεν ήταν καλό ο Κέλε με. Όχι, δεν. Το Κέλε με. Δεν έχω άποψη. Εγώ δεν ξέρω. Κάπου πίτα αυτή η μόρτα. Εγώ περίμενα άλλα πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι ο υπεροπτισμό και η πέρασε αιροδοξία. Εντάξει, άλλη φορά θα είμαστε. Στήγησε από τον κόσμο αυτόν τον κόσμο, τον διψασμένο τον κόσμο. Από ό,τι φάνηκε. Από ό,τι φάνηκε. Δεν είμαι συνεχώ του Άρη, μπούφο. Μιλάμε να με συζητήσω καμία. Στήγησε άλλο ένα χρόνο. Έτσι, ένα τίτλο που τόσο πολύ διψάει ο Οργανό για να δει. Αυτό δίκιο. Τελείωσε από ο δικηγόρο του Ηρακλή, απολύθηκε. Όχι, ρε παιδιά, είμαστε εδώ να πούμε πέντε πράγματα. Κάνε το καλαμπουράκι μα να πούμε. Πάγαμε τα γλυκά σου. Έσπασε το δόντι μου, μπορώ να σου πω. Αυτό. Έσπασε το δόντι μου. Έσπασε το δόντι μου, σου λέω. Ένα πάντω το κιλότατο. Για τα σούδια, για δύο τραγικά. Δεν είδα, στορκίζομαι, σου λέω. Για στο μπάσκετ δεν δυσκολιάσαμε. Ψηλά ήσουν στην κερκίδα. Στη 17 κάτω ήμουν. Εκεί πέσανε οι μπουγιέ. Πού πέσανε, ρε. Εκεί που τελείωναν οι αργανοί σου ήμουν. Μπορώ να την κάνω. Για τον κύριο Τρέγια. Αν και έχει ένα μήνα που έχετε διακοπέ με την ομάδα σα, δεν σα βλέπω μαυρισμένο. Δεν κάνατε φαίνεται. Δεν πήγα πουθενά. Είχα τηλεθέαση, έβλεπα εσά. Τέτοια χαρά είχα καιρό την πάρω. Αλλά τώρα καλή τηλεθέαση σε όλου μα. Έτσι, όλοι μαζί να δούμε το Euro, την Ελλάδα τώρα. Πότε καλή τηλεθέαση σε όλου μα τώρα. Εδώ θα κάνουμε μέχρι τέλη Ιουνίου. Τέλη Ιουνίου, έτσι. Τέλη Ιουνίου. Ναι. Ιουνίου. 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 Να είμαστε μαυρισμένοι, να σε γίνει καρδιά σου, ρε Μπουγάτσα. Να μαυρίσουμε. Να πανηγυρίσουμε το Euro, ρε. Το Euro να πανηγυρίσουμε. Άντε, γεια χαρά. Καλημέρα.